Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να κάνουμε το σημερινό επεισόδιο, ρε Βαγγέλη. Πραγματικά, αργήσαμε πάρα πολύ. Ένα μπρόσκαρ δεν αργεί, ούτε έρχεται νωρίς. Φτάνει ακριβώς στην ώρα του. Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Μπρόσκα, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφλα. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τις πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Στα Μπρόσκα έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock! Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your fans! Now, come! Today, I'm gonna kill the motherfucker. Μπρόσκα, για να θυμούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan, you son of a bitch! Αναπτυχιάζομαι με την ηλίθια απομίμηση μουσικής που κάνει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Merry Christmas να πούμε και όλα. Καλά Χριστούγεννα. Καλησπέρα αυτή τη στιγμή στο live chat που μας παρακολουθεί στην πρεμιέρα μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Καλή χώνεψη, παιδιά. Η καλύτερη ώρα είναι τώρα. Έχεις φάει τελικό, σου πίνεις το καφεδάκι σου και θες κάτι να βλέπεις. Μπρος, καρβαλέκα. Και φυσικά μια τεράστια καλησπέρα και στους πάτρων μας. Να είστε καλά, παιδιά, σας αγαπάμε. Γράψτε εδώ πέρα Patreon Army παρών για να σας ακούσει η πρεμιέρα, να βροντοφωνάξετε. Και ποια καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία? Ναι, το είπα, hot take. Το Lord of the Rings, ειδικά το Fellowship of the Ring, είναι Christmas movie. Εντάξει, προφανώς δεν είναι στην κατηγορία ταινιών που διαδραματίζονται τα Χριστούγεννα. Κυρίως γιατί δεν έχουν Χριστούγεννα στη Μέση Γη. Ναι, αλλά έχουν Christmas spirit. Τα Χριστούγεννα έχει κάτι το μυστικιστικό, ναι, και το θείο. Και του παλιού κόσμου πράγματα. Ακριβώς. Ναι, έχουν ένα μεσαιωνικό feel. Ακριβώς, οπότε δεν είναι πολύ ωραία μόνο. Και είναι και πάρα πολύ wholesome. Και επίσης είναι 3,5 ώρες ταινία και θα με γαμίσει το συγκεκριμένο επεισόδιο στο μοντάζ, οπότε είναι το δώρο μας. Γεια εσάς, Merry Christmas, motherfuckers. Merry Christmas, you filthy animals. Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε την πρώτη ταινία από την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τη συντροφιά του δαχτυλιδιού, σε σκηνοθεσία Peter Jackson. Φυσικά. Όχι μόνο, εντάξει, προφανώς το ξέρουμε. Βασισμένο στο βιβλίο του... Πώς το λένε αυτόν, ένας ψηλός είναι λίγο... Ωραία, φασίστας. Του J.R.R. Tolkien. Και θα πω ότι λέω το βασισμένο, το based on, σημαίνει ότι έχω δανειστεί τα ονόματα και έχω κατακριουργήσει, ναι, το υπόλοιπο. Όχι, το σημερινό είναι based on. Ακριβώς, μάλλον. 100%. Το έχει σεβαστεί το βιβλίο σε ένα 90%. Όλες οι αλλαγές που έχει κάνει από το βιβλίο είναι τεχνικές. Είναι καθαρά για να μπορούσαν να το προσαρμόσουν σε ένα, σαν ταινία. Το spirit είναι ολόιδιο, μαλάκα. Είναι λες και τη σκηνοθέτησε ο Tolkien. Λοιπόν, Μιχάλη, κλασική ερώτηση. Πού το είδες? Βαγγέλη, ήμουνα εκεί. Ήμουνα εκεί πριν από 3.000 χρόνια. Το Lord of the Rings το είχα δει στην πρεμιέρα στα Village Center στο Μαρούσι, Βαγγέλη. Ναι. Η ταινία αυτή βγήκε το 2001. 19 Δεκεμβρίου του 2001, μαλάκα. Ναι. Και να πω το εξής για να καταλάβουν οι φίλοι μας πόσο πίσω είναι το 2001. Όταν με πήρε ο φίλος μου, παρέα μου, που θέλαμε να δούμε πού θα δούμε την ταινία, έψαξα σε εφημερίδα. Α, ναι, σωστά. Που είναι με αλφαβητική σειρά που πας πρώτα πάνω ήταν το Αρών που είχε δύο αλφα, μαλάκα. Ακριβώς. Ναι, πάμε τόσο πίσω. Όντως λέει ο Μιχάλης και έχει δίκιο. Ήμουν εκεί 3.500 χρόνια πίσω. Να πούμε εδώ ότι ο Βαγγέλης είχε διαβάσει και τα βιβλία πιο πριν. Ναι, με το που έμεινε. Ήταν καυλωμένος φουλ, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Εγώ είμαι full normie στο Lord of the Rings. Απλά λατρεύω τις ταινίες και τις έχω δει άπειρες φορές. Και έχω δει και behind the scenes κλπ. Αλλά τότε που έσκασε δεν ήξερα τίποτα, μαλάκα. Δεν είχα δει καν το καρτούν του Banksy. Και είμαι Βαγγέλης στο σινεμά και βλέπω το εχθρό των πυλών και παίζει το τρέιλερ του Lord of the Rings και μαλάκα το μισό σινεμά είναι αποκλείεται. Αποκλείεται! Και το άλλο μισό σινεμά στο οποίο άνοικα και εγώ ήμασταν. Γιατί όλοι. Τι αποκλείεται. Καβλώσει, ρε παιδί μου. Να, φαίνεται ωραίο, δεν λέω. Πού να ξέρα, μαλάκα. Ναι, γιατί να θυμίσουμε ότι τότε μαθαίναμε τις ταινίες βλέποντας μια ταινία. Ναι. Και δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, το ίντερνετ για να διαδοθεί το κόνσεπτ του Lord of the Rings στο βιβλίο. Ξέρω εγώ πόσο γαμάτο ήταν κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εντάξει, για τα τυπικά, ας διαβάσουμε την αφήγηση. Όπα, μισό λεπτό. Α, σωστά. Μισό λεπτό να διαβάσουμε την αφήγηση, διάολε. Έμα. Και τώρα τι. Θέλω να την ακούσω. Η συναρπαστική ιστορία του Frodo Baggins. Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλά τα γράμματα, πρέπει να είμαι έτσι. Η συναρπαστική ιστορία του Frodo Baggins στη φοβερή μάχη κατά του σκοτεινού άρχοντα Σάουρον. Είναι και εκτός εισαγωγικών. Ναι, είναι όντως σκοτεινός άρχοντας. Πραγματικά. Για να σώσει τη Μέση Γη από το κακό
Είναι όντως κακό. Θαυμαστικό. Ο Φρόντο και η συντροφιά ξεκινούν για ένα μακρύ ταξίδι χωρίς επιστροφή με σκοπό να απαλλάξουν τη γη από την πηγή δύναμης του Σάρουμαν. Τι? Που δεν είναι άλλη από το ένα δαχτυλίδι. Τι λες, μωρέ. Δεν μας απαγορεύει. Ρε, να, ρε, Σάρουμαν, οκ. Εντάξει, to be fair, Σάρουμαν, Σάουρον, enormous. Again, αν και δεν βάζει νόρμη να γράψει αυτό το πράγμα. Βάζει κάποιον που πληρώνεται γι' αυτό. Μπορεί να το κάνει σωστά. Όχι, γιατί. Δεν με ενδιαφέρει να είναι φαν του. Αυτά τα γράφουμε αρκετάδες, Βαγγέλη, γι' αυτό και τα κοροϊδεύουμε σε κάθε επεισόδιο. Λοιπόν, το οποίο διαθέτει τόση δύναμη ώστε δεν μπορεί να καταστραφεί. Η συντροφιά του δαχτυλιδιού με την πολύτιμη βοήθεια του καλού μάγου Γκάνταλφ. Δόξα τω Θεώ, τον πέτυχε, εντάξει, οκ, κουλ. Δεν το καλό το έχει σε quote. Όχι, όχι. Έρχεται αντιμέτωπη με μάγου, ξωτικά, τέρατα, δαίμονες και πανάρχια ξόρχια, αποδεικνύοντας ότι η πίστη, το θάρρος και η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας μπορεί να νικήσει και τις πιο σκοτεινές δυνάμεις. Υπεραπλούστευση του κόλου. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Και επίσης δεν παλεύουν με εξωτικά. Αυτό σκεφτόμουν. It's fine. Πριν περάσουμε στην αφήγηση, ένα πολύ γρήγορο μήνυμα. Πάμε, ρε παιδί μου, τώρα! Πάμε! Πάμε. Χορηγός και επανερχόμαστε έτσι. Λίγο. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Ακόμα να βάλεις VPN, ρε άχρηστε. Τα δεδομένα σου κινδυνεύουν, αγόρι μου. Αλλά εσύ εκεί. Μην ανησυχείς, Μάικιους, μου λες. Σερφάρω με ασφάλεια γιατί έχω βάλει αντιβάρους. Είσαι σοβαρός! Οι χακεράδες παραμονεύουν παντού. Έτοιμοι να κλέψουν τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας κάθε φορά που σερφάρεις σε δημόσιο δίκτυο. Ο Ζούκερμπεργκ σου κλέβει τα δεδομένα και τα πουλάει στις πολυεθνικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πέρασε νόμο για να σου σκανάρει τα μηνύματα και τις nudes. Ξύπνα, Έλληνα, το αντιβάριού σου δεν πιάνει μία! Ένα VPN από την άλλη σε προστατεύει από όλα αυτά. Μεταμφιέζει την IP σου και στέλνει όλα σου τα δεδομένα μέσα από κρυπτογραφημένο διάβλο. Επίσης, με ένα VPN μπορείς να αλλάζεις την τοποθεσία σου και να απολαμβάνεις ταινίες από το αγγλικό ή το αμερικάνικο Netflix. Και εντάξει, τώρα μεταξύ μας, με ένα VPN μπορείς να απολαμβάνεις τις ίδιες ταινίες με έναν πιο early 2000s τρόπο, ας το πούμε. Και τώρα θα μου πεις, μα Μάικιους, υπάρχουν τόσα πολλά VPN εκεί έξω. Γιατί πρέπει ντε και καλά, καταρχάς μη με διακόπτεις! Κατά δεύτερον, ναι, προφανώς μπορείς να βάλεις ένα από τα 800 εκατομμύρια άλλα VPN που διαφημίζονται αυτή τη στιγμή στο YouTube. Μάντεψε τι αποδεικνύει αυτό παρεμπιπτόντως. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις VPN τη σήμερον ημέρα. Το αόρατο χέρι της αγοράς σου μιλάει, αγάπη μου. Και κατά τρίτον, αν βάλεις συγκεκριμένα NordVPN, απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που προσφέρουν οι άλλοι και ταυτόχρονα στηρίζεις την αγαπημένη σου εκπομπή με τις εκρήξεις. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, αν όντως έχεις σκοπό να βάλεις κάποιο VPN, βάλε το δικό μας από το link στην περιγραφή, ρε φίλε. Μην είσαι γύφτο. NordVPN! Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Τι είναι το NordVPN? Τι είναι, ρε μα. Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Αυτό είναι το NordVPN. Link στην περιγραφή, η ταινία μας ξεκινάει, Βαγγέλη! Τι κάνει, τι ξεκινάει! It began with the forging of the great rings. 9 rings were gifted to the race of men, but they were all of them deceived. Προφανώς ως ταινία φαντασίας θα πρέπει να μας κάνει exposition, να μας βάλει στον κόσμο. Κάποιες ταινίες το κάνουν με κείμενο, βλέπε Star Wars. Εδώ έχουμε ένα συνδυασμό voice-over και πλάνων. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor. Σε αντίθεση με άλλα exposition dumps που έχουμε δει, ένα bonus που κάνει το exposition του Lord of the Rings είναι ότι σε βάζει πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα. Αυτό! Δεν τα κλασικά γράμματα που απλά πλησιάζουν πολύ αργά την οθόνη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όπως το Star Wars φεύγουν προς τα πίσω. Έχει ατμόσφαιρα μέσα, έχει μουσική. Έχει αυτή τη θολούρα η κάμερα που το κάνουν όλα πιο παραμυθένια. Ή ας πούμε η κινησιολογία που οι 9 βασιλιάδες κουνιούνται ταυτόχρονα σαν χορευτικό. Σου δείχνει ότι δεν θα είναι ρεαλιστική η ταινία μας, είναι όλα εξειδανικευμένα. Θα δεις ένα heightened story, ένα παραμύθι. Εν ολίγης μας λέει η Γκαλάντριελ ότι στην αρχαιότητα όλες οι δυνάμεις του καλού ενώσαν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν το σκοτεινό άρχοντα Σάουρον, ο οποίος είχε το δαχτυλίδι της δύναμης που του έδινε δύναμη. Πολύ δύναμη. Πολύ ωραίο πλανάκι το κύμα των σπαθιών, μαλάκα. Τι λες, το γαδίκι μου να έτσι! Έλεγα, τι είναι αυτό! Και πολύ ωραίο όταν τελικά του κόβει ο Ισίουλντουρ του Σάουρον το δαχτυλίδι, που ο Σάουρον ανατινάζεται και ένα τεράστιο shockwave ξαπλώνει όλο τον κόσμο κάτω. Το οποίο, by the way, μαλάκα, αυτά τα CGI, αυτοί προφανώς οι στρατοί όταν τους βλέπετε από μακριά, παιδιά, είναι CGI. Η WETA, η εταιρεία ειδικών εφέ που ιδρύθηκε τότε, με την οποία συνεργάστηκε ο Peter Jackson, έγραψε καινούριο software για εξομοίωση πλήθους και τέτοια, το οποίο μετά προφανώς αγοράσανε όλα τα υπόλοιπα στούντιο, παιδί μου. Πάρα πολλά πράγματα γενικά εφευρεθήκανε για αυτή την ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που όταν ο Ισίλντουρ πήρε το δαχτυλίδι στα χέρια του, μίκρινε το δαχτυλίδι. Α, ναι, μαλακά. Είναι τέλειο. Πολύ, πολύ βολικό. Και μετά μας εισάγει στα Χόμπιτ. Και βλέπουμε το Σάιρ, το οποίο είναι τόσο ζεστό, τόσο διηγηματικό, τόσο. Ιδηλιακό, μάλλον. Είναι. Ναι. Ανυπομονώ να ακούω στη σύνταξη και να πάω εκεί. Όλοι μαλακά. Αυτό λέμε. Θέλω να ζήσω εκεί. Θέλω κυριολεκτικά να παραιτηθώ από τη δουλειά μου και να πάω να ζήσω στο Σάιρ. Το Σάιρ κάνει encapsulate την αγνή παλιά ζωή.
Ναι. Την οποία έρχεται, ας πούμε, η βιομηχανία, βλέπε ο Σάρουμαν, να καταστρέψει. Ο Τόλκιν γενικά ήταν πάρα πολύ φαν της αγροτικής ζωής, ρε παιδί μου, και δεν ήταν πάρα πολύ φαν της βιομηχανίας. Το οποίο, να πούμε πλέον, το Shire είναι theme park. Όπως βλέπεις, τα Hobbit ζουν απλές ζωές, αλλά εντάξει, δεν περιορίζονται μόνο στο φαΐ τα ενδιαφέροντά τους. As we have also developed a keen interest in the smoking of pipeweed. Μείνουμε και κανένα μπαφάκι που και που. Ο Γεροτόμπι είναι η καλύτερη άκρη σε όλο το Shire. Με αφορμή λοιπόν τα 111 γενέθλια του Μπίλμπο, έρχεται ο παλιόφιλός του, ο Γκάνταλφ ο Γκρίζος, ο μάγος τέλος πάντων, και εκεί βλέπουμε τον Φρόντο να τον υποδέχεται στην είσοδο του χωριού. Τον πρωταγωνιστή μας, ας πούμε. Εντάξει, είναι ensemble movie, ναι. Ναι, ναι. Σε ένα λοφίσκο έτσι και καλά, θυμωμένο. Ναι, ναι, ναι. You're late. Κριστί, μου θύμισε το παιδάκι 5 χρονών που περιμένει τον πατέρα του να έρθει από τη δουλειά και αργεί γιατί είχε κίνηση και του κάνει εξαργήσει. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Τι ατακάρα, μαλάκα! Πρώτη, ναι. Την κάναμε και στην εισαγωγή, φίλε. Καταρχάς, η ατάκα είναι setup για ένα payoff, ναι, το οποίο θα γίνει μια μισή ταινία, ναι, μετά. Είναι το payoff για το Two Towers. Και το άλλο μου αρέσει που εκεί που του μιλάει αυστηρά, που κάνουν staring contest. Ναι, 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 και μετά. Και αγωνίζονται ποιος θα γελάσει πρώτος. Είναι πολύ ωραία χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών μας. Wonderful to see you, Gandalf. Και εκεί έχουμε το πρώτο χτύπημα, να το πω έτσι, όπου κάθονται στην άμαξα και προχωράνε. Και είσαι λίγο. Είναι και οι δύο άνθρωποι. Πώς ο ένας φαίνεται. Α, ναι, μπράβο. Ναι. Εκεί σε χτυπάει λίγο πρώτα. Μπράβο, ναι. Okay. Θα εξηγήσουμε και πιο μετά, αλλά ναι. Τα πράγματα που έχουν κάνει για να κάνουν κανονικούς τοπιούς να δείχνουν μικροί και κάποιους άλλους μεγάλοι είναι παιδιά. Και να πω, δεν τα έχετε δει μόνο εκεί. Τα βλέπετε και μια φορά το μήνα κάπου. Ναι, ναι, ναι. Φτάνει λοιπόν στην καλύβα του. Στην καλύβα. Ποια καλύβα, ναι. Στη σφιταρώνα του Μπίλμπο. Ναι, γιατί είναι ψιλοπλούσια οικογένεια. Ναι. Πέρα. Είναι προύχοντας. Ναι, είναι προύχοντας. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Παρεπιπτόντως, μαλάκα, αυτό το κάδρο είναι λες και το έχεις πάρει από εικονογράφηση παραμυθιού και το έχεις ανιμάρει και. Ναι, ναι. Το έχεις brought to life. Φανταστικό concept art, μαλάκα, η ταινία. Και να πούμε ότι η παραγωγή έφερε τους δύο μεγαλύτερους εικονογράφους του Tolkien και τους είπε, εσύ δεν είσαι ο πιο διάσημος εικονογράφος του Tolkien. Ναι, εγώ είμαι. Θες να κάνεις concept art για την ταινία Lord of the Rings. Εντάξει, θα το σκεφτώ, θα το κοιτάξω. Ναι. Τελικά είπανε ναι. Ευτυχώς, ναι, ναι, το σκεφτήκαν και είπανε ναι. Good. Εδώ είναι μία από τις αγαπημένες μου ατάκες. Πάμε. Γιατί είναι πολύ απλή και ταυτόχρονα σου δίνει να καταλάβεις πάρα πολλά. Λέω Μπίλμπο, δεν θέλω κανέναν. Ναι, δεν περιμένω συγγενείς, δεν περιμένω απρόσκλητους. Ναι, δεν θέλω μία χοβάδες. Μπράβο. And what about very old friends? What about old friends? Old friends. Το οποίο είναι φοβερό γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι παλιόφιλοι και ο Μπίλμπο το ανοίγει αμέσως την πόρτα και τον πήρε αγκαλιά. Yeah. Πάλι βλέπουμε εναλλαγές shot reverse shot όπου στο ένα πλάνο βλέπεις ο Γκάνταλφ να αγκαλιάζει έναν άνω και στο άλλο βλέπεις τον Μπίλμπο να αγκαλιάζει έναν πάρα πολύ ψηλό τυπά, ναι, που φοράει περούκα και μετά μαλάκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι. Που του παίρνει ο Μπίλμπο το καπέλο και τη μαγκούρα από το χέρι, ρε μαλάκα! Το οποίο είναι blue screen ο Γκάνταλφ και όλο το υπόλοιπο είναι αληθινό. Άστα να, ναι, πάρω. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό γιατί ο Ιαν Μακέλλερ έβγαλε ένα καπέλο σε ανθρώπινο μέγεθος και ο άλλος πήρε ένα καπέλο σε τόσο τεράστιο μέγεθος. Δίκιο. Μπράβο, τα μισά props έπρεπε να φτιαχτούν δύο φορές για τους νάνους και τους κανονικούς ανθρώπους. Είναι απλά smooth as fuck. Ακριβώς, είναι τέλειο! Παρεπτόντως, η στιγμή που αλλάζει το καπέλο είναι ακριβώς εδώ. Γίνεται ένα μικρό crossfade ανάμεσα στα δύο καπέλα. Τώρα το είδατε, κανόταν σι, χίλια συγγνώμη. Ο Μπίλμπο κλασικό Hobbit. Δεν έχω και κάτι να σε τρατάρω. Έχω μόνο ψωμί, σταφύλια, τυρί, 18 διαφορετικά είδη μπύρας. Ψάρια, στιγανίσω, αυγά. Ανταλλάζουν και μερικές πληροφορίες για το μαγικό δαχτυλίδι του που είχε αποκτήσει σε μια παλιότερη, ναι, περιπέτεια και του λέει ο Μπίλμπο. I'm old Gandalf. I know I don't look it. But I'm beginning to feel it in my heart. Το ξέρω ότι δεν φαίνομαι γέρος, αλλά αισθάνομαι. Πώς το εκφράζει? I feel thin. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία παρομοίωση. Sort of stretched, like. Και κατάλαβες ακριβώς τι θέλει να πει. Ναι, είναι αυτό που σου περιέγραφε στην αρχή στην εισαγωγή, τι συνέβη στην ουσία στον Γκόλουμ. Ναι. Πώς είναι τα πρώτα στάδια του να σε καταλαμβάνει το δαχτυλίδι. Μαλάκα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Που ο Γκάνταλφ σηκώνει το καπάκι και ο άλλος σερβίρει το τσάι και η κάμερα κουνιέται! Αυτή παρεπιπτόντως, παιδιά, η τεχνική, την έχω πει και σε ένα What the Fact, λέγεται Forced Perspective. Το κάνει και στο Game of Thrones με το Direwolves. Βάζεις αυτό που θες να φαίνεται μεγαλύτερο, πολύ απλά, πολύ πιο κοντά στην κάμερα και τα φιλμάρεις φλά. Α, μισό. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Φίλε, τον Γκάνταλφ και τον Φρόντο έτσι τον κάνανε. Εμείς απλά αντιγράφουμε τεχνικές. Μόνο που εμείς έχουμε σταθερή κάμερα, μαλακά. Άμα κουνηθεί η κάμερα, θα σπάσει το illusion. Για να γυρίσουν λοιπόν αυτή τη σκηνή, τι κάνανε? Βάλαν την κάμερα σε μια τροχιά. Και για να μιμηθούν το parallax του ματιού, είναι δύο τραπέζια. Το μισό τραπέζι είναι κοντά στην κάμερα με μικρά props. Και το άλλο μισό τραπέζι είναι μακριά από την κάμερα με μεγάλα props. Και αυτά τα δύο τραπέζια είναι και αυτά σε ράγες και κινούνται αντίθετα με τη φορά τη κάμερα για να μην χαλάει το perspective. Και
Μάλιστα, μαλάκα το κάνουν και λίγο πιο μετά εδώ πέρα. Που εδώ σου κάνουν και ένα κολοδάχτυλο. Μαλάκα, ναι, που βάζουν τον καπνό! Που βάζουν τον καπνό! Για να σου αποδείξουν ότι δεν είναι CGI, ακριβώς. Μαλάκα. Είναι αφθάδης! Κατού στο πάρτι, τραλαλά, τραλαλό, φαγητό. Χορεύει και ο Γκάνταλφ με τα Hobbit χαρίζοντάς ναι. μας υπέροχα gifs τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον μας. Έτσι. Και ανεβαίνει ο Μπίλμπο να βγάλει το γνωστό του λόγο. I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. I don't know! Οπότε εμείς το καταλάβαμε. Ήταν ο κινηματογράφος. Αλλά αρχίζει και χαϊδεύει το δαχτυλιδάκι του. Νομίζω θα λέγεις αρχίζει και χαϊδεύεται. Είμαι ο Μπίλμπο. Και πουφ, εξαφανίζεται. Τους την έσκασε. Την κασκαρίκα τους έκανε. Ο Μπίλμπο έχει σκοπό να τα πακετάρει εκείνη την ώρα και να φύγει για τη χώρα των ξωτικών. Γιατί το έχει στο λαγκάδι. Μπράβο, ναι. Στην ουσία να πάει να βγει στη σύνταξη εκεί πέρα. Είναι το καλύτερο γυροκομείο στη Μέση Γη. Ναι, έτσι, αυτό. Είναι αυτό. Και σε όλες τις γης. What about this ring of yours? Is that staying too? Yes, yes. Και έχει σκοπό να αφήσει το δαχτυλίδι του κοιμήλιο στον Φρόντο. Αλλά δεν μπορεί. Όχι. Στο τέλος. Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Του κάνει ένα τεράστιο πειρασμό μαλάκα το δαχτυλίδι. Να πούμε για όσους δεν, για όσους δεν έχουν δει το Lord of the Rings ή δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Δηλαδή όσοι δεν έχουν γεννηθεί. Να πούμε ότι το δαχτυλίδι είναι στην ουσία η ψυχή του Σάουρον. Είναι εθιστικό και είναι και ένα κάλεσμα σε ισχύ για όποιον το φοράει. Στην ουσία μαλάκα είναι σαν να κουβαλάς στην τσέπη σου όλες τις πυρηνικές βόμβες της γης, 1,5 κιλό ηρωίνη και την ψυχή του Σατανά σε ένα πράγμα. Καλή τύχη, Φρόντο, by the way. Από τώρα στο λέμε. Τι ωραίο κοιμήλιο. Thanks, Bilbo. Μ' άφησε το σπίτι. Νοπ. Κληρονόμησες χρέη και αυτό εδώ. Τσακώνονται εκεί με τον Γκάνταλφ. Ο Γκάνταλφ σε φοβερό. Στη σκηνάρα, μαλάκα. Τη σκοτεινιάζει όλα. Do not take me for some conjurer of cheap tricks. Και εκεί είναι που κατάλαβα εγώ σαν νόρμη. Εγώ νόμιζα ότι ο Γκάνταλφ είναι μάγος τύπου. Σκόλαρ, νομίζω ότι είναι. Ναι, Dumbledore, παιδί μου. Είναι human. Με κάποια έκκληση στα μαγικά. Εκεί ήταν η πρώτη υπόνοια ότι είναι κάποιο είδους υπερφυσικό, ρε παιδί μου. Οπότε εν τέλει ο Μπίλμπο φεύγοντας αφήνει το δαχτυλίδι να πέσει. Ωραία λεπτομέρεια που δεν πιστάει. Φοβερό. Που δεν πιστάει το δαχτυλίδι. Μπουπ, πρινγκ. Και φεύγει. Και μετά από λίγο ανοίγει η πόρτα και σκάει ο Φρόντο. Ο Γκάνταλφ είναι ήδη πάρα πολύ προβληματισμένος, μαλάκα. Ναι. Riddles in the dark. Και λέει στο Φρόντο, θα φύγω. Έχω κάτι δουλειές τέλος πάντων. Κράτα αυτό το δαχτυλίδι. Keep it secret. Μην το πει σε κανέναν. Keep it safe. Δεν το βρει κανένας, τίποτα. Με το πιο κοντινό πλάνο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι εδώ πέρα. Για πέσε κανένα. Εντάξει, ρε μαλάκα, ήρεμψε. Οπότε φεύγει και πάει να κάνει έρευνα να δει λίγο τι μπορεί να παίζει με αυτό το δαχτυλίδι στην Gondor. Gondor! Πού ήταν η Gondor, Βαγγέλη, όταν έπεσε στο Westfold. Εκεί που είναι και τώρα, απλά δεν ήρθε. Εντάξει, έχει να δει. Μ' αρέσει που κάνει έρευνα στη βιβλιοθήκη και είναι με το καφεδάκι το περιμένει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μου, μόνο Starbucks δεν γράφει πάνω, είναι υπέροχο. Και εκεί στις βιβλιοθήκες αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι ίσως αυτό να μην είναι απλά ένα μαγικό δαχτυλίδι, αλλά να είναι το δαχτυλίδι. Οπότε φεύγει με τα μπούνια, με τον Μπρέγκο, να πάει πίσω στο Φρόντο. Γιατί το ισχυρότερο πράγμα της Μέσης Γης το έχει το πιο. Ενδεχομένως το πιο αθώο. Το πιο αθώο πλάσμα στη γη. Ο Φρόντο. Αυτή τη φορά δεν χτυπάει πόρτες, μαλάκα. Όχι, ρε, την πόρτα. Κάνει κυριολεκτικά διάρρηξη στο σπίτι. Η κάμερα είναι ακόμα πιο κοντά. Is it secret? Is it safe? Ο Φρόντο, ο γύλος, οριακά θυμάται που το έχει βάλει. Κάτω από κάτι χαρτιά θυμάσαι που βγάζει. Μαλάκα, ναι, το είχε παρατημένο, μαλάκα, και τον μπούτσο. Θυμάσαι το πιάνει ο Γκάνταλφ με τον φάκελο και το πετάει στη φωτιά. Και πέρα από το χέρι σου, ο Φρόντο είπε στη φωτιά. Πολύ μου άρεσε που εκεί που τη λέει. Και πάλι, πολύ ωραίες ηλίθιες μικρές λεπτομεριούλες. Όταν το αφήνεις στο χέρι, είναι σε φάση φοβάται λίγα. Can you see anything? Nothing. Ευτυχώς δεν έχει markings πάνω. Και λες, OK, cool, πάμε σπίτια μας. Wait, there are markings. Όχι, γιατί, γιατί. Τον καθίζει λοιπόν κάτω, βάζει το δαχτυλιδάκι εδώ στη μέση. The ring has awoken. It's heard its master's call. Και του λέει Φρόντο. Τη βαρύτητα της κατάστασης τέλος πάντων. Πολύ ωραία λεπτομέρεια εκεί που λένε το όνομα Σάουρον, απλά το κάνουν name drop στη συζήτηση. Sauron was destroyed. Είναι σαν smartphone, αλλά καλές και άκουσε ξέρεις στο Facebook, ρε παιδί μου, ότι α, είπε Σάουρον, οπότε μπορεί να ενδιαφέρεσαι για αυτό το Funko Pop. Και του λέει ότι τον Gollum τον τσακώσανε, ρε παιδί μου. Τον βασανίσανε. Ναι, που είναι με τα χεράκια του. Έτσι. Και είπε δύο λέξεις. Okay. Για think! Εσύ λοιπόν θα είσαι το μυαλό της παρέας. Μαλάκα, the brains of the fellowship. Where do I go? Get out of the shire. Make for the village of Bree. I'll be waiting for you. At the inn of the prancing pony. You'll have to leave the name of Baggins behind you. Να πω λίγο εδώ ένα αστείο της υπόθεσης ότι ο Μπίλμπο έχει το δαχτυλίδι 20-30 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Φρόντο το έχει 10 λεπτά και τον κυνηγάει ο Σάουρο. Δηλαδή... Bad timing, Frodo. Fuck this guy.
Παιδιά, χίλια συγγνώμη, πρέπει πάλι να διακόψω. Λοιπόν, έχουμε και Patreon. Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την εκπομπή χωρίς να δεσμεύεστε από χορηγούς κλπ. Δείτε τις λεπτομέρειες στο κλιπάκι και συνεχίζουμε. Πάμε. Θέλεις να στηρίξεις την καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν χωρίς να τα σκάς τις πολυεθνικές? Βαρέθηκες τις κλασικές χορηγίες με link στην περιγραφή? Θέλεις να είσαι αληθινό? Τι κάνεις, ρε μαλάκα! Ναι, επικό ζου με το φακό έτσι. Τι έρχεσαι με την κάμερα σαν ένα. Άντε γάμισε εσύ ρε μαλάκα. Άντε γάμισε. Θέλεις να είσαι αληθινός μπρο του μπρόσκαρ? Τώρα μπορείς να γίνεις εσύ χορηγός της εκπομπής. HTTPS άνω κάτω τελεία www. Όπα, κάτσε και δύο κάθετος. Κάθετος. www.patreon.com/μπρόσκαρ. Με 3 ευρώ το μήνα είσαι ανθιπομπρό. Το όνομά σου φιγουράρει περήφανο στην περιγραφή κάθε επεισοδίου. Έκρηξη! Με 5 ευρώ το μήνα γίνεσαι μπρο. Τσατάρεις με άλλους μπρο στο Discord server μας και το όνομά σου χαράσεται με αίμα στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου. Μπριζόλα! Με 15 ευρώ είσαι αρχιμπρο. Προτείνεις το δικό σου recasting σε αποκλειστικό group του Discord μας και το καλύτερο μπαίνει κανονικά μέσα στο επόμενο επεισόδιο δίπλα στα recasting του Μάικιους και του Βαγγέλη. Επίσης, κάθε μήνα παίρνεις ένα δωρεάν live σχολιασμό μιας θρυλικής ταινίας από τον Μάικ και τον Βαγγέλη, ούτως ώστε να την δεις παρέα με τα παιδιά. Καθώς και αποκλειστικό behind the scenes υλικό. Μουστάκι! Με 100 ευρώ γίνεσαι Big Fat Super Mega Bro. Εκτός από όλα τα παραπάνω perks, σου στέλνουμε δωρεάν ένα merch κάθε μήνα. Και στα άδυτα του Discord μας τσατάρεις απευθείας με Μάικιους και Βαγγέλη, όπου αποφασίζετε μαζί ταινίες που θα γίνουν μελλοντικά επεισόδια. Μπαζούκα, πύραυλος και άλλη έκρηξη. Και τέλος, με 1000 ευρώ μπαίνει στην κατηγορία Μάμεν. Είπαμε να στηρίξεις, αλλά εσύ το γάμισες και ψόφισε. Λοιπόν, έχεις όλα τα προηγούμενα perks, συν ακόμα ένα. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο, κάνουμε κυριολεκτικά όποια ταινία μας πεις. Είδες, κάναμε λάνθιμο, δεν λέμε ψέματα. Πλείς μην προτείνεις λάνθιμο. Μπες τώρα στο patreon.com/μπρόσκαρ, διάλεξε το δικό σου επίπεδο στήριξης και γίνε μέλος του Bro Army σήμερα. Και αυτό το link είναι στην περιγραφή, αρκετά σας καθυστερήσει. Με τα link στην περιγραφή. Ναι, πραγματικά, και συνεχίζουμε. Και κάπου εκεί ακούει έναν θόρυβο και βουτάει τον κολλητό του Φρόντο, τον Σαμ. Του ρίχνει μια μαγκουριά, του κάνει μπα! Και το φέρει μέσα, χτάου! Σαν χταπό, δεν τον πιστάει. Ο Σαμ είναι, δεν άκουσα τίποτα. Fine, μπαίνεις και εσύ στη συντροφιά. Και θα πω περίεργος τρόπος να εισάγει μια ταινία του πρωταγωνιστή μας. Oh, ναι, το είπε. Hot take του Βαγγέλη. Εντάξει, μοιράζονται πάρα πολύ. Ακριβώς, δεν του Βαγγέλη. Ναι, πραγματικά, μαλέκα. Σε αυτή την ταινία δεν φαίνεται τόσο. Στην επιστροφή του Βασιλιά όταν την κάνουμε. Ο Χριστός. Θα λέγεται Sam the Movie. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν ένα πάρα πολύ μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι. Το οποίο πρέπει να κάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, μαλέκα, δεν έχουν βγει έξω από το χωριό του όλη τη ζωή, να το πούμε αυτό, μαλέκα. Βασικά το λέει και ο Σαμ. Σκινάρα. Αυτό θέλω να πω. Σκινάρα τα κάρα. Είναι story δύο χωραφιών. Και ο Φρόντο συνεχίζει και περπατάει, αλλά ο Σαμ έχει σταματήσει. Ναι, κοντοστέκεται. Και γυρνάει και το κάνει. Τι έγινε? If I take one more step, it'll be the farthest away from home. Και είναι τέλεια γιατί και γεωγραφικά το πλάνο, ναι, το χωρίζει με το κίτρινο και το πράσινο. Και με το που κάνει το πρώτο βήμα και αρχίζουν να περπατάνε, πέφτει εκείνη την ώρα για πρώτη φορά το theme της συντροφιάς. Το κλασικό το ταν, 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 ταν. Αλλά επειδή η συντροφιά μας ακόμα έχει μόνο δύο ανθρώπους, είναι μικρή ακόμα, είναι ψιλοδειλή η εκτέλεση του theme. Άκου, έχει μόνο 2-3 όργανα. Remember what Bilbo used to say. It's a dangerous business, Frodo. Έχετε το νου σας, πιο μετά όσο μπαίνουν περισσότερα άτομα στη συντροφιά, μπαίνουν και περισσότερα όργανα κάθε φορά που παίζει το theme. Με αποκορύφωμα, αυτήν εδώ ας πούμε τη στιγμή, όπου η συντροφιά είναι ολόκληρη και πλήρης. Που παίζουν όλα τα όργανα στον πλανήτη. Το Lord of the Rings παρεπιπτόντως είναι από αυτές τις ταινίες που κάθε φορά που το βλέπεις μπορείς να πεις: θα τη δω με κλειστό τον ήχο αυτή την ταινία σήμερα και θα δω μόνο τα κουστούμια. Την άλλη φορά θα δω μόνο τα σκηνικά. Την άλλη φορά θα δω μόνο τα κασκαντρικά. Την άλλη φορά μόνο τα εφέ, τις ερμηνείες, τη μουσική. Είναι 100% τέτοιου είδους ταινία. Παράλληλα βλέπουμε τον Γκάνταλφ να πηγαίνει στον Σάρμαν τον Λευκό για να του συμβουλευτεί, γιατί έχει καταλάβει ότι ξυπνάει ο Σόρον. Ναι, είναι ο αρχηγός του τάγματος των μάγων. Ακριβώς. Ο Σάρμαν που τον υποδίεται ο Κρίστοφερ Λί σε γαμμένο ρόλο καριέρας, μαλάκα. Ακριβώς. Και όχι οποιασδήποτε καριέρας, της καριέρας του γαμμένου Κρίστοφερ Λί, μαλάκα. Your love of the halfling's leaf. Has clearly slowed your mind. Τι έγινε, Γκάνταλφ, την πίνουμε, έχουμε κάψει το μυαλό. Τι θα γίνει με τα χόμπιτ, όλα εκεί είσαι. Έλα.
Fun fact! Όταν του πρότειναν να παίξει το Lord of the Rings, ήταν φοβερά χαϊπαρισμένος. Γιατί, Βαγγέλη? Γιατί ο Christopher Lee παίζει να είναι ο μεγαλύτερος οπαδός του Lord of the Rings στον κόσμο ever. Παιδιά, ναι, στα γυρίσματα πάντα είχαν ένα βιβλίο στην άκρη να το συμβουλεύονται σε περίπτωση που ξεσκολάγαν στο σενάριο. Εκτός από τις φορές που ήταν ο Christopher Lee, όπου δεν ψάχναν καν τη σελίδα και τον ρωτάγανε. Και του έλεγε απ' έξω κατευθείαν. Είναι ο μόνος από όλο το κρου που έχει γνωρίσει actual, έχει π.χ. μπύρες με τον Christopher Tolkien. Μεταξύ άλλων. Το fun, ποια είναι στην υπόθεση, ότι όταν του είπανε για το Lord of the Rings, χάρηκε, αλλά σπάστηκε τρομερά πολύ που του είπαν θα παίξει τον Σάρουμαν. Ήθελα να παίξει τον Γκάνταλφ. Ήθελα να παίξει Γκάνταλφ. Δυστυχώς με αυτή τη μύτη δεν μπορεί να παίξει. Με αυτή τη μύτη, φίλε, με αυτά τα φρύδια είναι. Είναι πολύ σνογκούντι μύτη για να παίξει. Αλλά καλό είναι το μύτη, σε ευχαριστώ. Είναι ο ίδιο. Σα αγαπάμε, Christopher Lee, αλλά. Είναι το καλύτερο casting στον κόσμο, δεν μα το σποϊλάει. Ναι, είναι αυτό που θα αναφέρουν ένα μάγο από το μεσαίωνα. Μαλάκα, ναι. Χρειαζόμαστε ένα πραγματικό μάγο. Φάιν, μια χρονομηχανή. Και τον φέρανε. Δυστυχώς όμως ο Γκάνταλφ ανακαλύπτει ότι ο Σάρουμαν τα έχει κάνει πλακάκια με τον Σάουρον. Πρέπει να πάμε μαζί του. We must join him, Gandalf. It would be wise, my friend. Και εκεί έχει από τις αγαπημένες μου ατάκες. Μαλάκα, ναι. Πότε. Τη βάζω όμως είναι. Tell me, friend, when did Saruman the wise abandon reason for madness? Και ακολουθεί, μαλάκα, ένα wizard fight. Δεν υπάρχει ούτε μισό εφέ. Ναι, δεν υπάρχουν ούτε λάμψεις και βλακείς και οστικά κύματα. Τίποτα. Και, και είναι καλύτερα από όλα τα wizard fights του Harry Potter. Hot take, μαλάκα, το είπαμε. Ναι. Συγγνώμη. Να πω εδώ πάλι στο σινεμά σαν νόρμη που νόμιζα ότι είναι απλά δύο γέροι που παλεύουνε. Όχι, μαλάκα, δεν σου λέω. Πόναγε πάρα πολύ μέσα στο φάση. Παίζουν ξύλο, δεν βλέπεις τίποτα, αλλά τους βλέπεις να ματώνουν. Ναι. Το νιώθεις. Visceral αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πάρα πολύ creepy εκεί πέρα που τον περιστρέφει στο έδαφος με άξονα το κεφάλι του και είναι απλά απόκοσμο. Ναι. Τελικά τον πετάει πάνω στην οροφή του Όρθανγκ και τον κρατάει εκεί εχμάλωτο, οπότε ο Φρόντο δεν θα συναντήσει κανένα στο Prancing Pond. Speaking of, πάμε πίσω στον Φρόντο και τον Σαμ που συναντάνε τα Comic Relief μας, τον Μέρι και τον Πίπιν. Κλέψανε κάτι φρούτα, ρε παιδί μου. Τι κάτι φρούτα, ρε. Το βιό σου ανθρώπου κλέψανε. Καμπέρι μου λένε, εντάξει, κλέψαμε τίποτα. Το σπίτι του, τον πρωτότοκο γιο του κλέψαμε. Και εκεί λοιπόν που Βαγγέλη η μουσική είναι ταν ταραν ταραν και βλέπεις τα ωραία καμώματα των Hobbit. Σλαπ! Get off the road! Γιατί έρχονται τα Nazgul, Βαγγέλη! Οι 9 έχουν φύγει από την Minas Morgul και κυνηγάνε το δαχτυλίδι. Είναι αυτοί οι 9 βασιλιάδες που βλέπανε να σηκώνονται τα δαχτυλίδια στην Μπράβο, Μιχάλη, καλά κάτσε το εξηγητή, δεν το ξέρει κανένας. Πρέπει να δεχτώ ότι δεν είναι κλασικό μπρόσκαλο, ότι απλά είναι ρελεύερ. Ποιοι είναι αυτοί οι 9, τι μας έχουν πει γι' αυτό. Μπράβο, ρε Μάικης που μου το πες, ευτυχώς έδεσαι. Ένας λοιπόν από τους 9 εκεί πέρα τους ψάχνει, οι ήρωες μας είναι κρυμμένοι κάτω από ένα δέντρο. Iconic! Ναι. Σκηνή! Και πάλι χωρίς λόγια, μόνο με βλέμματα, ηχητικά εφέ σου δείχνει ακριβώς το pure evil που είναι τα Nazgul. Δεν υπάρχει σημείο που θα μην σου μπορεί να σκοτώσει. Τα Nazgul, μαλάκα, τα χτίζει τόσο καλά με κοντινά. Θυμάσαι στο James Bond που λέγαμε στην αρχή, δεν βλέπουμε το χαρακτήρα μας ολόκληρο, βλέπουμε πρώτα τα χέρια του. Ναι. Αυτό κάνει και με τα Nazgul. Οι ματωμένες οπλές του αλόγου που κλωτσάνε. Κάτι κοντινά στα δάχτυλα που σφίγγουν τα γέμια. Ναι. Αυτή η ψυχραιμία και η υπομονή του ερπετού. Τρέχουν λοιπόν apparently όλη μέρα και όλη νύχτα, γιατί στο επόμενο πλάνο είναι βράδυ. Φτάνουν λοιπόν στο Μπρι και στο πανδοχείο. Σου ανοίγει την πόρτα ο Walder Frey, fun fact. Πάλι, τι ωραίο first perspective shot που περνάει ένας ψηλέας ανάμεσα από τα χώρα. Αυτός, by the way, παιδιά, είναι ένας πάρα πολύ ψηλός τύπος και αυτή είναι η αληθινή ηθοποίη. Το μυστικό είναι στα interactions. Όλα Ακριβώς. πρέπει να κάνουν διάδραση. Και εκεί καταλαβαίνουν στο πανδοχείο ουσιαστικά ότι ο Γκάνταλφ δεν έχει έρθει και δεν θα έρθει, από ό,τι φαίνεται. Προφανώς πρέπει να κρατήσουν μυστική την ταυτότητά τους, αλλά φυσικά ο Πίπιν. Sure I know about him. He's over there. Ο οποίος είναι το χρέωμα το ίδιο. Το δαχτυλίδι θέλετε, ο Φρόντο που σας έλεγα. Του λέει όλες τις συγγένειες. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πράκτορας του Σάουρον, ρε φίλε. Ναι, ναι. Είναι σαν τον Τζαρ Τζαρ Μπίνγκς, ρε παιδί. Είναι Sith. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Για έχω fan theory. Γίνεται λοιπόν ένας σαματάς εκεί. Ο Φρόντο πετάει κατά λάθος το δαχτυλίδι στον αέρα. Και εκεί, ρε φίλε, νομίζω ότι το δαχτυλίδι κοντοστάθηκε λίγο και μπήκε στο δάχτυλό του. Εκεί σου δείχνει ότι το δαχτυλίδι έχει a will of its own. Ναι. Στο λέει και στην αρχή εκεί που λέει εγκατέλειψε τον Γκόλουμ το δαχτυλίδι. Πώς τι εννοείς εγκατέλειψε? Κάτι τέτοιες μαλακίες. Κάνει το δαχτυλίδι. Εκεί λοιπόν ένας σκιώδης τύπος με μια κουκούλα τον τσιμπάει εκεί, τον πάει μέσα σε ένα δωμάτιο. Και πάνω που η ταινία μας είναι στη μία ώρα και οι γυναίκες του σινεμά έχουν βαρεθεί και αρχίζουν να φεύγουν από την αίθουσα σιγά σιγά, λέει ο Πίτερ Τζάκσον, φέρε ένα Βίγκο Μόρτσεν μέσα να τις κρατήσουμε.
That is a rare gift. Σλα! Πάρτο το αξίζει το πηγούρι μου! Καλησπέρα σας κυρίες μου! Αλλά πάλι, κρύψτε τις γυναίκες σας παιδιά, ήρθε ο Άραγκον. Οι γυναίκες είπανε θέλω αυτόν και οι άντρες είπανε θέλω να γίνω σαν αυτόν. Αυτό ακριβώς είναι. Ήτανε αυτό. Είναι το απόλυτο masculine ηρωικό πρότυπο. Και το βράδυ σκάνε όλα τα Nazgûl μαλακά στο δει, όχι ένα μόνο. Οπερατικές μουσικές. Αυτό που εκεί που τους δείχνει με τα σπαθιά έτσι να περνάνε μπροστά από τον μπάρμαν και ο μπάρμαν να είναι. Φοβερό. Έτσι. Και η πλανάρα. Η πλανάρα που ανεβαίνει από τα κρεβάτια και είναι μαλακά από πάνω, σαν ναι. Το χάρο! Και πολύ ωραία μπλόφα της ταινίας παρεμπιπτόντως εκεί πέρα. Πάρα πολύ έξυπνο μοντάζ. Mm. Γιατί ξυπνήσαν από το θόρυβο, αλλά δεν σου δείχνει ότι κοιμόντουσαν απέναντι, ρε παιδί μου. Very, very nice. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, τους δείχνει να οδεύουν προς το Weathertop ουσιαστικά. Ναι, την πρώτη του στάση τέλος πάντων. Πολύ μ' άρεσε εκεί πέρα ο Πίπιν που λέει. What about breakfast? We've already had it. We've had one, yes. What about second breakfast? What about second breakfast? Ο Πίπιν είναι ο πιο Άγγλος, Αγγλικός. Ναι, προφορά η προφορά βγήκε. Είναι Liverpool, Beatles προφορά. Το ίδιο βράδυ λοιπόν στο Weathertop, ο Άραγκον λείπει, έχει πάει ξέρω εγώ να κυνηγήσει κάτι τέτοιο. Φυσικά ο Πίπιν τους χρεώνει. What are you doing? Put it out, you fools! Put it out, that's nice! Ο Πίπιν συνεχίζει το σαμποτάζ με. Γιατί να χρησιμοποιήσει την κάλυψη της νύχτας. Όχι. Οπότε, sure enough. Αυτό που έλεγες πριν, ότι δεν έχουν κομμάτι πάνω τους που να μη σκοτώνει άνθρωπο. Ακόμα και η μπότα τους μαλάκα έχει ένα στιλέτο ναι. Πάνω. Μας δείχνει ένα μικρό βήμα της γενναιότητας του Σαμ. Ο Σαμ γενικά και εκεί που μπήκε στο δωμάτιο με τον Άραγκον που ήταν στην αρχή έτσι. Γενικά έχει πολλά τέτοια ο Σαμ δείγματα για το τι γαμάτος θα είναι στις επόμενες ταινίες. Ο Φρόντο, Ελένο Κοτόπουλο, νομίζει ότι θα ξεφύγει και βάζει το δαχτυλίδι. Αλλά τα κάνει χειρότερα. Αυτοί ασπρίζουν και τέτοιοι βλέπει όλοι οι νόρμοι στο σινεμά. Είναι φάση. Τι γίνεται τώρα, I don't get it, δεν ξέρω. Στην ουσία είναι κόλπο του δαχτυλιδιού. Ναι. Όταν φοράς το δαχτυλίδι, φωσφορίζεις και όλα τα υπόλοιπα είναι μαύρα. Είσαι αόρατος στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά στα μάτια του Σάουρον είσαι πιο ορατός από ποτέ. Ναι, ακριβώς. Ο αρχηγός του Ringwraith πάει και του τραβάει μια τσιγκελιά. Μ' αρέσει γιατί την τραβάει επειδή πάει να του πάρει το δαχτυλίδι και ο Φρόντο φυσικά κάνει ένα. Άρμουνα! Τι είχα πούστη! Κλατ! Και σκάει εκεί σε αργή κίνηση. Ο Άραγκον. Με μια φωτιά και ένα σπαθί. Dual wielding. Ναι, 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 γιατί είναι του Νεντάν. Σε φάση πίσω, ρε, ξου! Ξου! Ουστ! Πετά και ένα μπυρσό μαλάκα στα μουτσούνια. Ναι, παίρνει φωτιά ο Αλφιλίθιος. Να πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη μέρα του Άραγκον στα γυρίσματα. Οπότε έπρεπε ο stand coordinator εκείνη την ώρα που στείνα τις κάμερες να τον πιάσει να του κάνει ένα crash course ξυφομαχίας μισή ωρίτσα και τον έσφαξε στο πλάνο. Δεν φαίνεται καθόλου, by the way. Let me educate you. And you. Ο Βίγκο Μόρτισεν όντως ήρθε πριν λίγες μέρες στο πλατό. Γιατί? Γιατί ο αρχικός ηθοποιός που θα παίζει τον Άραγκον ήταν cocky as fuck στα γυρίσματα. Δεν έκανε τίποτα, Μιχάλη. Και ο Πίτερ Τζάκσον ήταν σε φάση δική μου. Δεν είναι και κλασική ταινία Jackson. Του Hollywood. Εδώ ήρθαμε στη Νέα Ζηλανδία για να ξεφύγουμε από αυτά. Τι λες, ο Ιαν Μακέλερ είχε γυρίσει και του είχε πει κάποια στιγμή: αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Φέρνει τον Άραγκον τελευταία στιγμή. Ο Άραγκον είναι: τι χρειάζεται, ξεφομαχία. Χα! Κάνω. Τι χρειάζεται, υπασία. Χα! Κάνω. Το είχαμε πει και στο επεισόδιο με το Crimson Tide. Ο Βίγκο Μόρτενσεν είναι αυτό που λέμε άνθρωπος της αναγέννησης. Δεν είναι απλά ηθοποιός. Μιλάει 7 γλώσσες. Ναι, είναι ζωγράφος, ξέρω τι εγώ. Είναι ποιητής, είναι τα πάντα όλα. Είναι από αυτούς τους τυπάδες. Επίσης, επειδή ξέρω υπασία και επειδή δέθηκα με τα λόγο μου, ας το αγοράσω όταν τελειώσουν τα γυρίσματα. Ναι, αυτό θυμάμαι. Πήρε. Όταν σκιζόταν η στολή του στα γυρίσματα, πήγαινε μόνος του και την έραβε μαλάκα. Γιατί αυτό θα έκανε ο Άραγκον. Ακριβώς. Αυτά που έκανε ο Τζάρετ Λέτο για τον Τζόκερ και τα βρίζαμε, υπάρχει σωστό και λάθος τρόπο να το κάνει. Του Βίγκο ήταν. Όχι, μην το λες. Βρείτε τα. Παράλληλα ο Σάρουμαν στα πλαίσια της συμμαχίας του με το Σάουρον φτιάχνει στρατό. Build me an army worthy of Mordor. Οπότε τα Orc κατεβάζουν τα δέντρα, σκάβουν ορυχεία. Ουσιαστικά το Isengard γίνεται σαν τον Ασπρόπυργο. Ναι. Αυτό το σημείο έχει πολύ μεγάλη σημασία και δένει με αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Tolkien. Ο Gandalf είναι πάνω στο Orthanc, δεν μπορεί να δραπετεύσει, δεν μπορεί να πάει κάποιος να τον βοηθήσει. Και παρόλα αυτά υπάρχει ελπίδα ότι κάπως μπορεί να σωθεί. Και αυτή η ελπίδα είναι μια πεταλουδίτσα που έτυχε να περνάει από εκεί. Και γενικότερα το μήνυμα του Άρχοντα είναι η ελπίδα υπάρχει πάντα. Το Two Towers κάποια στιγμή προς το τέλος η ταινία σταματάει για να μας βγάλει μια ομιλία ο Σαμ αποκλειστικά για την ελπίδα. Ναι, πραγματικά.
Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, Τόλκιν, ότι πρέπει να έχεις την ελπίδα και ακόμα και τις πιο δύσκολες και πιο σκοτεινές στιγμές μπορεί να γίνει κάτι. Και μετά, μαλάκα, βλέπεις την κάμερα να βουτάει προς τα κάτω, προς τον ασπρόπυργο. Μπράβο. Και να μπαίνει, μαλάκα, μέσα στα ορυχεία. Το οποίο, μαλάκα, μας ανατείναξε τον εγκέφαλο στο σινεμά. Και by the way, it holds up οπτικά ακόμα και σήμερα. Ναι, όλο το Lord of the Rings, μαλάκα, είναι γυρίστηκε πέρυσι. Α, γυρίστηκε πέρυσι, απλά είναι μεσαιωνική εποχή. Με πιο παλιά κάμερα, ρε παιδί μου, ναι, βλέπω λίγο το color grading είναι λίγο παλιό. Τίποτα άλλο δεν έχει, μαλάκα. Το συγκεκριμένο, παιδιά, πλάνο, όπως και πολλά άλλα, έγινε με μινιατούρα, αλλά στο Lord of the Rings οι μινιατούρες είναι, ξέρω εγώ, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τα λέγανε Bigatures. Όπου επειδή δεν χώραγε ολόκληρη κάμερα, τη βάλανε, ξέρεις, αυτά τα καλώδια. Πώς ο γιατρός, ρε παιδί μου, σου εξετάζει. Τις ενδοσκοπήσεις. Αυτό, μπράβο. Και μας δείχνει ότι ο Σάρουμαν εκτρέφει ένα νέο είδος ορκ. Πολύ αηδία, μαλάκα. Πολύ αηδία είδος ορκ. Πάρα πολύ ωραία εφέ. Με αυτή τη μεμβράνη. Σε γέννηση, ουσιαστικά. Σε πλακούντα. Θα πούμε αυτό που είχαμε πει και στο Geek Wars, ότι ο Ουρουκ Χάι είναι τόσο badass, ναι, που το πρώτο του kill το κλοκάρει στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα της ύπαρξής του. Είναι σαν να γεννιέσαι εσύ και να σκοτώνεις το μεευτήρα. Και ο Σάρουμαν, ας το παιδί να εκφραστεί. Γιατί αφού το θέλει. Okay. Αφού θέλει. Πίσω στο Φρόντο, ο οποίος έχει βρει νέο τρόπο να δυσκολέψει το ταξίδι. Έχει γίνει σκάτα. Καταραίει από την κατάρα που τον καρφώσανε, ναι, or whatever. Και από το φόβο του, πιστεύω ότι το 50% είναι φόβο του. Το ring θα ήταν, εντάξει, λίγο τον καρφώσα, ρε μαλάκα, γιατί κάνει έτσι. This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine. Οπότε εκεί εμφανίζεται ο Glorfindel να πάρει τον Frodo και να τον πάει γρήγορα στο σκιστό λαγκάδιο που χρειάζεται Elven medicine. Ή και όχι. Απλά επειδή ο Glorfindel δεν υπήρχε λόγος να τον εισάγουμε, ενώ την Argon θέλαμε να την εισάγουμε πιο πολύ, έγινε μια σκάτσα. Αν μη τι άλλο, την εισάγει, μαλάκα, η ταινία. Φώτα! Και ξέρεις ότι είναι εξωτικό, ρε. Α, ναι, ναι, ναι. Αρνηθήκαμε να κάνουμε, ναι, ναι, αναφορά στο άλλο Lord of the Rings. Μπράβο. Θα πούμε απλά αυτό. Ξέρεις ότι ένα εξωτικό μπήκε στο δωμάτιο. Αυτό. Right hard. Don't look back. Not a leave. Και ακολουθεί ένα car chase. Όπως όλα τα μπρόσκαρα έχει και το car chase. Ναι, ναι, κλασικά. Τα άλογα των Nazgul είναι με στη λύσα, μαλάκα. Δεν μπορούν ούτε στην ευθεία να πάνε το κεφάλι σας σε μαντικό μίσο, μαλάκα, είναι έτσι. Πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που μου άρεσε είναι ότι η Argon μιλάει στο αλογό τη για να πάει πιο γρήγορα. Α, ναι, που του ψιθυρίζει άφος, μαλάκα. Τέλειο. Ο καημένος ο Frodo είναι με κάτι ξεραμένο σε μετούς. Ναι. Κάτι... είναι πτώμα, μαλάκα. Αυτό όλο το πράγμα μένα μου θύμισε 2004, πάρτι ΑΣΟΕ. Εσύ είσαι σκατά, εσύ σκατός, και εγώ πρέπει να σε φέρω πίσω στη μάνα σου, ξέρω εγώ. Κυρία Ελένη! Σας το φέρνω τώρα! Και πίσω όλα τα μπάζα της ΑΣΟΕ που έχουν καταλάβει τους εντύρλα και προσπαθούν να σε φασώσουν, μας κυνηγάνε. Τα Nazgul είναι τα μπάζα του κλαμπ. If you want him, come and claim him. Μετά λοιπόν ο Βαγγέλης ένα ξόρκι στα μπάζα του κλαμπ. Μετά ένα ξόρκι στην Πατσίων και γεμίζει κίνηση. Οπότε ξυπνάει στο Rivendale, στο γαμμένο επίγειο παράδεισο επί μέσης γης και γενικά οποιασδήποτε γης. Μόνο το Valinor είναι καλύτερο, ξέρω. Και πάρα πολύ ωραία φιλμαρισμένο. Δεν είναι μόνο τα μακρινά πλάνα, ρε φίλε. Είναι όλα τα σκηνικά που είναι φθαρμένα και νοιάζουν αιώνια, μαλάκα, ότι υπάρχουν, ναι, εκεί από πάντα. Η πέτρα με το φυτό έχει δέσει πάρα πολύ ωραία. Ναι, και γενικά η αισθητική των Elves που έχουν πάρα πολύ τη φύση στη διακόσμησή τους και πάρα πολύ την καθετότητα. Είναι πάρα πολύ vertical. Ναι, όλη η αισθητική των Elves. On October the 24th, if you want to know. Αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο. Του λέει ότι είναι 24 Οκτώβρη. Και εκεί εγώ στο σύνομα μου, α, έχουμε, okay, ταινία. Από όλα αυτά που πέταξες, για κάποιο λόγο έχουμε Οκτώβρη, Δεκέμβρη, Νοέμβρη στη Μέση Γη. Sure. Why didn't you meet us? I was delayed. Βέβαια, όταν ο Γκάνταλφ λέει I was delayed, εννοεί αυτό. Λέει, άμα ο Γκάνταλφ έρθει και σου πει, παιδιά, μισό λεπτό, έχω μια δουλειά, μη ρωτήσεις. Μη ρωτήσεις, μη ρωτήσεις. Και μην μπεις να βοηθήσω. Όχι, δεν ο Σαμ έχει καταλάβει την κατάσταση από τώρα. Είναι σε βάση να σου πω, Φροντό. Και ώρα... εδώ που φτάσαμε πάλι, ναι, καλά. Ναι, και πάλι καλά. Ας τα αφήσουμε, ναι, πίσω στο Σάιρ. Να την κάνουμε. Και εκεί ο Φροντό λέει, αθώ μου παιδί. Άμα είσαι στο σιστό λαγκάδι και σκέφτεται το Σάιρ, όταν φτάσει στη Μόρντορ, τι θα κάνει. My sweet summer child. Πραγματικά. Come so far, still bearing the ring, the Hobbit has shown extraordinary resilience to its evil. Οπότε ο Έλρο, το αρχηγό των ξωτικών του σκιστού λαγκαδιού, ο Agent Smith, συζητάει με τον Γκάνταλφ, του λέει ότι η λίστα των συμμάχων. Our list of allies grows thin. Πόσα memes, μάλλον. Απειρά. The memes! I was there, Gandalf. I was there 3,000 years ago. One does not simply walk into Mordor. Ένα fun fact να πω εδώ, αν θυμάσαι σκηνή που λέει One does not simply, στην αρχή είναι έτσι. Ναι. Γιατί δεν θυμάται τα λόγια του και είναι γραμμένα σε ένα χαρτάκι εδώ στο πόδι του. Α! Okay.
Nice. Wow. Ο Βαγγέλης μας είπε ένα fun fact που είναι όντως fun fact. Είναι actual fun fact. Δεν είναι βλακία. Λέει τέλος πάντων ότι πρέπει να καταστρέψουμε το δαχτυλίδι και πρέπει να καλέσουμε ένα συμβούλιο. As a matter of fact, έχω ήδη καλέσει. Καλησπέρα νούμερο 2. Σκάει πάλι σε αρχή κίνηση ο μπορομάρας μας. Με την αλοχάρα του. Λίγο πριν γίνει το συμβούλιο όμως, έχουμε μια μικρή σκηνή. Γνωρίζει ο Μπόρομιρ τον Άραγκον. Χωρίς να ξέρει τον Άραγκον. Ωραία σκηνούλα. Μας δείχνει ότι ο Μπόρομιρ είναι. Κοινικός. Truth to be told, είναι σύνορα με τον εχθρό. Δηλαδή δεν έχει χρόνο για ρομαντισμούς. Κάθε μέρα κυριολεκτικά παίζει να πεθάνει. Ναι. By the blood of our people are your lands kept safe. Συγχωρέστε με αν δεν πιστεύω στα μεγάλα ιδανικά και στο potential των ανθρώπων του Νούμενορ και στη γραμμή των βασιλέων. Εγώ θέλω να σπαθεί να κόβει γιατί αύριο κυριολεκτικά θα χρειαστεί να κόψω κάποιο όρκ. Ο Άραγκορν απ' την άλλη είναι πολύ πιο ρομαντικός και γι' αυτό και δεν αναλαμβάνει τον ρόλο του βασιλιά γιατί πιστεύω ότι δεν είναι άξιος και έτοιμος γι' αυτό. Και όλα αυτά μας τα κάνει convey σκηνή με πράξεις υπέροχες. Ο Μπόρομιρ ας πούμε είναι ασεβής. Προς το κοιμήλιο. Να το αφήνει στην άκρη και πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω. Και μετά με ευλάβεια το σηκώνει ο Άραγκον και όλα αυτά συμβολίζουν τον ψυχικό του κόσμο. Show don't tell, πάρα πολύ ωραίο. Strangers from distant lands, friends of old. You've been summoned here to answer the threat of Mordor. Οπότε λοιπόν ο Γκάνταλφ, ο Άραγκορν, ο Μπόρομιρ μαζί με εκπροσώπους από τα ξωτικά, το Λέγκολας και τον Γκίμλι μαζεύονται να κάνουν το συμβούλιο. Λίγο στη μοχτά είναι. Ναι, δεν ξέρω τι παίχτηκε τόσο. Οι καρέκλες είναι λίγο κοντά, ρε. Δεν κάνουν συνέδρια. Θα χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο conference room. Ναι, γιατί το μικρό, και το δαχτυλίδι θα μιλήσουμε. Ή τα κοινόχρηστα του λαγκαδιού. Εκεί παρουσιάζεται πάλι με πράξεις πάρα πολύ έντονα η δύναμη του δαχτυλιδιού. Η ταινία, ξέρεις, κάνει slow down, το ακουμπάει αργά, super κοντινά. Ο Μπόρομιρ είναι, στην αλήθεια. Και ο Φρόντο, όταν κάθεται κάτω και για πρώτη φορά δεν έχει το δαχτυλίδι. Τι ώρα! Αυτό δεν είναι ένα δαχτυλίδι, is a big deal, φίλε. Ο καθένας έχει τις δικές του θεωρίες για το τι να κάνουν το δαχτυλίδι. Ο Μπόρομιρ λέει να το χρησιμοποιήσουν με μια αθωότητα. Why not use this ring? Δεν μπορεί να σκεφτεί outside the box. Λέει, έχω ένα όπλο, θα το χρησιμοποιήσω για να κερδίσω. Θυμάσαι στην αρχή που έλεγα ότι το δαχτυλίδι είναι μια πυρηνική βόμβα, ηρωίνη και η ψυχή του σατανά. Ναι. Ο Μπόρομιρ νομίζει ότι είναι μόνο το πρώτο. Ναι. You cannot wield it. None of us can. And what would a ranger know of this matter? Εκεί έχουν πάλι μια διαφωνία με τον Άραγκορν. Φαίνεται ότι η ένταση της προηγούμενης σκηνής αρχίζει σιγά σιγά και εξελίσσεται. Mm? Εκεί ο Λέγκορας του λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός, αγάπη μου. This is no mere ranger. He is Aragorn. Son of Arathorn. Εκεί φαίνεται πάλι μια ταπεινότητα του Άραγκον ότι εντάξει, είμαι αυτός τώρα. Θέλω να με προσβάλλεις, προσβαλέ με. Τι να σου κάνω, αυτός είμαι. Ο Άραγκον ουσιαστικά ντρέπεται για αυτό που είναι. Γιατί ο πρόγονός του θα μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα και δεν το έλυσε. Ναι, επειδή είναι απόγονος του ανθρώπου που κράτησε το δαχτυλίδι για τον εαυτό του. Ναι, κάποια στιγμή το λέει, το έπαμε κουβαλάει προδοσία. Είναι σαν να είσαι εγγονός του Χίτλερ. Βασικά είναι πρόβλημα. Ναι, έχεις δίκιο. Long story short, πρέπει να το καταστρέψουμε. Και εκεί ο Γκίμλιν. What are we waiting for? Πάλι σου δείχνει την πρακτικότητα των Νάνων. Εκεί πέρα 100% οι Νάνοι είναι οι Ρωμαίοι, μαλακά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τσεκούρι, μπαμ. The ring must be destroyed. Αλλά suppose you think you're the one to do it. Και εκεί που τσακώνονται, μαλακά σαν τις κατίνες. Ο Φρόντο είναι. I will do it. I will take it. Φατσάρα από Γκάνταλφ. Ο Γκάνταλφ εκεί όλο το acting, μαλάκα. Ήταν η σκηνή για την οποία τον προσέλαβα. Face acting, ευρικό. Ήταν σε φάση, ήλπιζα να μην το πεις αυτό. Ήξερα θα το πεις, ήλπιζα να μην το πεις. I will help you bear this burden, Frodo Baggins. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Mr. Frodo's not going anywhere without me. You shall be the fellowship of the ring. This is the fellowship of the ring. Mm. Η μουσική, όπως σας είπα πριν, σιγά σιγά κάνει build-up, μπαίνουν περισσότερα όργανα, αυτό που σας έλεγα πριν. Οπότε ξεκινάει το ταξίδι, είναι σε κάτι χιονισμένα βουνά εκεί πέρα, σκοντάφτει ο Φρόντο, του πέφτει το δαχτυλίδι, βλέπουμε τον πρώτο πειρασμό του Μπόρομιρ, όπου μαλάκα εκεί τον έχει πνοτήσει, είναι σε φάση. Ναι. Ο Άραγκον είναι σε φάση. Μπόρομιρ. What? Δεν στο Φρόντο το δαχτυλίδι. Το δίνει όμως! As you wish. Αυτό άργησα πάρα πολύ να το καταλάβω. Το κατάλαβα κυριολεκτικά στην επιστροφή του βασιλιά όταν δυσκολεύτηκε ο Σαμ να το δώσει. Mm. Τότε είναι που θυμήθηκα. Μαλάκα, respect στον Μπόρομιρ που τότε το έκανε. Ναι, άμα αναλύσει το χαρακτήρα του Μπόρομιρ, είναι πολύ βαθύς. Είναι, ναι, μαλάκα, το character arc του Μπόρομιρ είναι από τα καλύτερα στο γαμμένο σινεμά. Πραγματικά είναι τέλειο. Όσο γίνεται αυτό, ο Άραγκορν έχει την καραμπίνα κάτω από το τραπέζι και έχει κάνει κλικ, μαλάκα, είναι έτσι. Οπότε πάνε στο πέρασμα του Καράντρα από το cliffhanger. Λίγο νωρίτερα έχει προβολήσει ο άλλο με το Ούζι. There is a fell voice on the air. Και έχουμε το δεύτερο μας πολύ ωραίο magic battle. It's Saruman! Trying to bring down the mountain! Can I bless? Save the mother!
Εκεί καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο πόσο δυνατή είναι η μάγη. Ναι, φωνάζουν και η φωνή τους αντυχεί σε μια ολόκληρη ήπειρο, μαλάκα. Ακριβώς. Props στον sound designer παρεπιπτόντος αυτής της ταινίας, να το πούμε και αυτό. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Να δίνουμε εύσημα με αφορμή διάφορες σκηνές. Οπότε αποφασίζουν να πάνε από τα ορυχεία της Μόρια. Λέει ο Γκίμλι, πάμε από εκεί, παιδιά. Είναι οι συγγενείς μου, θα μας έχουν βασιλιάδες. Ναι, 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 παιδιά, θα πάμε στην παλιά πατρίδα να πούμε. Oh. Έχω τον ξάδερφό μου. My cousin Balin give us a royal welcome. Μπράβο, πάντα παλιά ξάδερφος. Τι καθόμαστε εδώ μέσα στα χιόνια. Φοβερό κάδρο, μαλάκα. Πάλι λες και είναι lifted από το παραμύθι. Εκεί που ανάβουν τα φώτα στην πόρτα των Άνων. Α, ah, ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο. Άνων. Ο Γκάνταλφ λέει ένα ξόρκι, αλλά η πόρτα δεν ανοίγει. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Γκάνταλφ είναι σε φάση. Απλά τη σπρώχνει. Με τα χέρια του. Και ο Πίπιν είναι σε φάση. What are you going to do then? Knock your head against these doors, Peregrine Took. Δεν άνοιξε. Άντε γαμίσου, ρε μαλάκα, Πίπιν και εσύ τώρα τέτοια ώρα. Από το σπίτι σου ηλίθιε. Είχαμε όλα, είχαμε και σένα. Άνοιξε, άνοιξε με εσύ. Άνοιξε. Μπαίνουν όμως μέσα, μαλάκα, και δεν έχουμε καλά νέα. Το οποίο για κανένα είναι πολύ σκληρό. Φανταστείτε λίγο να πείτε σε ένα φίλο σας: θα πάμε στο νησί μου. Θα σε πάω στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Θα σε τρατάρουμε και να πας. Και να είναι πυρηνικό όλο αυτό μόνο Κρήτη, μαλάκα. Πώς θα νιώσεις εκεί πέρα. Be on your guard. There are older and fouler things than orcs in the deep places of the world. Και εδώ έχουμε τον Φρόντο να καταλαβαίνει, να παρατηρεί ότι τους ακολουθεί κάτι. Ναι, είναι τον Γκόλουμ. Και εκεί, μαλάκα, έχουν μια διαλογάρα. Ο Φρόντο και ο Γκάνταλφ. Κυριολεκτικά, ναι. Κάθε ατάκα αυτού του διαλόγου θα μπορούσε να είναι η αγαπημένη μου ατάκα. Και καπάκια λέει την αγαπημένη μου ατάκα και μια από τις αγαπημένες ατάκες. Της γης. Της γης. Όπου ο Φρόντο εκφράζει αυτό που ήθελε να πει εδώ και καιρό. I wish none of this had happened. Και ο Γκάνταλφ φίλε απαντάει. So do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Αυτή η ατάκα, φίλε Βαγγέλη, μαζί με... Ναι, ναι. Μαζί με κάποιες ατάκες που ρίχνει ο Γιόντα στον Λουκ στο Empire Strikes Back. Do. Or do not. There is no try. Είναι από τα λίγα παραδείγματα όπου έχω πάρει συμβουλές από fictional characters, τις οποίες συμβουλές όμως τις έχω ακολουθήσει στην actual ζωή μου. Θα μπορούσε να είναι ο παππούς μου, μαλάκα, και να μου δίνει αυτή τη συμβουλή. Είναι πολύ ωραίο πως η κινητήρια δύναμη όλου του Lord of the Rings είναι πάρα πολύ μικρά basic πράγματα ανθρώπινα που τελικά καταλήγουν σε ένα τεράστιο μεγάλο σκοπό. Even the smallest person Ακριβώς. can change the course of the future, μαλάκα. Ναι. Λίγο πιο κάτω μπαίνουν σε μια αίθουσα, ας πούμε, που τελικά είναι ο τάφος του Μπάλιν. Και εκεί παίρνουν και διαβάζουν το ημερολόγιο. Μαλάκα, ναι. Τι το εκπληκτικό πιο... build-up έχει αυτή η σκηνή όλη. We have barred the gates, but cannot hold them for long. The ground shakes. Drums. Drums. Σε πέντε σειρές έχεις φτιάξει στο μυαλό σου όλη τη μάχη που έχασαν οι Νάνοι. Και τη μάχη την οποία θα ακολουθήσεις στην ουσία. Ακριβώς. Ευτυχώς για άλλη μια φορά. Έχουν τον Πίπιν. Ο φίλος μας ο Πίπιν έχει κάνει πολλά χρεώματα σε αυτήν την ταινία. Νομίζω ότι αυτό takes the cake. Και είναι ωραίο γιατί είναι λίγο το rule of three. 100% rule of three joke. Πέφτει το κεφάλι, πέφτει το σώμα και η αλυσίδα που είναι ο κουβάς. Και ο Γκάνταλφ το απαντάει με τη σοφία ενός γέρου. Fool of a Took. Throw yourself in next time and rid us of your stupidity. Δεν πέφτεις και εσύ να τελειώνουμε. Εσύ μέσα. Λοιπόν, βλακία σου! Σκάνε λοιπόν οι εχθροί, έχουμε την πρώτη μας επίσημη μάχη. Ναι, δηλαδή μου με όρκ και τέτοια. Έχουν και ένα cave troll. They have a cave troll. Ο Λέγκολας μαλάκα στριμώχνει το πρώτο του βέλος στη ρογμή της πόρτας. Στην χαραμάδα. Τραβάει σπαθί ο Γκάνταλφ. Εκεί λες, εγώ δεν το περίμενα, όπα, μαλάκα! Έχει σπαθεί ο Γκάνταλφ. Όταν διάβασα στο βιβλίο ήμουνα, έχει σπαθεί ο Γκάνταλφ. Και εγώ στην ταινία μου. Έχει σπαθεί ο Γκάνταλφ. Πουτάνα. Και τα Hobbit πάρα πολύ ωραίο που ναι. με το που βλέπουν τον παλιό φιλό του να τραβάει σπαθί. Είναι ο Γκίμλι. Από το θρήνο πάει στην οργή, έτσι είναι σε φάση. Let them come! Και ανεβαίνει πάνω στον τάφο. Μαλάκα εκείνη την ώρα είναι μακράν ο πιο επικίνδυνος εκείνο το δωμάτιο. Και από το τρολ. Ναι! Και σε αυτή τη σκηνή δράσης, ρε φίλε, γι' αυτό λέγονται σκηνές δράσης. Πάρα πολλές σκηνές δράσης του σήμερα έχουν μόνο δράση
και ξεχνάνε το skinny part. Μια σκηνή δράσης, εκτός από την δράση προφανώς, πρέπει να εξυπηρετεί τουλάχιστον ένα από τα δύο παρακάτω πράγματα. Νούμερο 1, να προχωράει την μπλοκή. Νούμερο 2, να χτίζει τη σχέση των χαρακτήρων. Προφανώς προχωράει την μπλοκή γιατί πρέπει κάπως να φύγουν από αυτό το δωμάτιο. Okay, αυτό είναι το εύκολο. Αλλά το 2, οι σχέσεις των χαρακτήρων και οι δυναμικές χτίζονται τόσο ωραία με δράσεις. Δείχνει τον Άραγκον να σώζει τον Μπόρομιρ. Μας δείχνει ότι ο Λέγκολας είναι ένα skill level παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Μας δείχνει ότι τα Hobbit είναι αθώα με ένα λαγενέα. Με το τηγάνι. Η αθωότητα κυριολεκτικά ενός Hobbit σε ένα αντικείμενο, ρε παιδί μου, και η τόλμη του ναι. Μας δείχνει το πόσο ο γιατάς είναι ο Φρόντο. Εντάξει, αυτό έχουμε κάνει establishment. Wow. Και φυσικά η μάχη μας, όντας Peter Jackson μαλάκα, είναι γυρισμένη αριστοτεχνικά. Είδες εκεί που ρίχνει μια μπουνιά ο Άραγκον που η κάμερα ακολουθάει την μπουνιά ναι, την ναι, 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 ναι. Έτσι, ωραίες. Αυτά είναι martial arts movie πλάνα, φίλε, και τα κάνουν πολύ ωραία. Εκπληκτικό CGI μαλάκα για την εποχή, το troll. Και με κάμερα στον νόμο, που τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ταιριάξει το CGI με την κάμερα στον νόμο. Το troll. Τι έκπληξη! Δύο μάχες, δύο μαχαιριές έχει φάει αυτός ο άνθρωπος. Πού θα το πω. Κλειδώστε τον στην τουαλέτα και όταν ανοίξετε το δρόμο για τη Μόρτορ πήρε. Εντάξει, τώρα ξεκίνα. Μπρόσκαρ moment που εκεί ο Μέρι και ο Πίπιν μαλάκα πηδάνε πάνω στο κέντρο. Χωρίς δεύτερη σκέψη! Τίποτα ρε, κατευθείαν. Το οποίο τρολ είναι σαν μεγάλο μωρό. Ναι, άντες. Είναι. Πολύ καλή ιδέα που κάνουν έτσι. Ωραίος ήχος που βγάζει το τρόλ στο κύλισο, δεν είναι. Οπότε, Βαγγέλη, to the bridge of Khazad-dûm. To the bridge of Khazad-dûm. Τα γκόμπλιν βγαίνουν μαλάκα σαν κατσαρίδες από τους τοίχους από τα βάλια. Είναι λες και έχουν κάνει επένδυση στη Μόρια με γκόμπλιν. Και εκεί που τους έχουν περικυκλώσει. Και τα γκόμπλιν. Ο Γκίμλι, ο οποίος έχει άγνοια κινδύνου από ό,τι φαίνεται, λέει «Ε, τα τρόμαξα!» Πώς! Ωραία τάκα που λέει στον Άραγκον «Lead them on, Άραγκον!» «Σόρτο νεμό γιους here!» Και λες «Oh shit, μα λέγεις serious?» Και εκεί φίλε βγαίνει το καλύτερο ειδικό εφέ στον κόσμο της γαμμένης πενταετίας που διατρέχαμε τότε, ξέρω εγώ, ο Balrog. Αν το Lord of the Rings δεν έχει γεράσει μία φορά, αυτό δεν έχει γεράσει καμία φορά. Ναι, και τώρα σου φέρουν έτσι ακριβώς η ταινία. Που εντάξει, για τα practical effects μπορείς να πεις ναι, τα practical effects καλογερνάνε. Αλλά τα CGI είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν καλογεράσει τόσο πολύ. Ναι. Τρέχουν λοιπόν να ξεφύγουν πάλι CGI άνθρωποι σε αυτό το πλάνο. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Φαίνεται ότι τις κινήσεις τους είναι λίγο περίεργες και δεν ταιριάζουν τις κινήσεις. Ναι, φαίνεται. Χθες το κατάλαβες που στο είπα, αλλά έχεις δει αυτή την ταινία 48 εκατομμύρια φορές. Άμα στο πούνε. Ναι. Και ακολουθεί μια σκηνή κυνηγητού όπου γίνεται escalate. Και λες πόσο ακόμα, τι γίνεται. Του, από το κακό στο χειρότερο. Μπράβο, ναι, αυτό. Κι άλλοι πηδάνε η μισή, όμως παγιδεύει τον Φρόντο γιατί μεγαλώνει το κενό. Μετά λες, παιδιά, μπορείτε. Αρχίζουν να σκέφτε βέλη. Ο Λέγκολας ευτυχώς σνάιπαρει ένα γκόμπλιν. Μαλάκα, διαπέρασε την κεφάλαια. Ναι, καρφώθηκε στον τοίχο πριν. Σε αυτό το χαμό θα μπορούσαμε να δείξουμε τίποτα, αλλά δείχνουν το consistent του χαρακτήρα του Γκίμλι. Κανείς δεν πετάει έναν άνω. Ναι, είναι αξιοπρεπής. Μετά πάει να πέσει, λέει, όχι από τα μουσια. Καλύτερα να πέσω παρά μου πιάσει από τα μουσια. Και σκάει και δεύτερος βράχος. Και πέφτει ουσιαστικά και τους. Δεν πέφτει, ο Άραγκορν πιλοτάρει ένα κομμάτι πέτρα κρεμώντας το Φρόντο μαλάκα από τον κρεμό. Σαν αντίβαρατο. Φτάνουν λοιπόν στην γέφυρα του Khazad-dûm. Εμείς είμαστε. Και ο Γκάνδαλφ είναι μισό λεπτό. Έρχομαι, εντάξει, μισό λεπτό. Πηγαίνετε εσείς και έρχομαι. Δεν θα πεθάνω. Οκ, θα ζήσω. I am a servant of the secret fire. Wielder of the flame of Arnor. Εκεί είναι το fuck your moment πάρα πολύ κόσμου προφανώς. Το δικό μας είναι πιο μετά. Ξέρετε, γιατί αυτή η εκπομπή λέγεται Μπρόσκαρ, ξέρετε πάρα πολύ καλά που είναι το fuck your moment μας. Βγάζει και μια μικρή ασπιδούλα κάποια στιγμή. Έχει ένα σύνδεσμο. Ναι. Πάλι εκεί, πολύ αργότερα κατάλαβα, όταν διάβασα το lore, κατάλαβα ότι ο Γκάνταλφ είναι στην ουσία σαν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ περίπου. Και ο άλλος είναι σαν τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Όχι ότι είναι σύμμαχοι, απλά είναι στο ίδιο power level αυτό. Στην ουσία. Αυτό είναι στο ίδιο power level. Γι' αυτό και μπορεί να σταθεί ναι. Ένας γέρος σε ένα fire. Μόνστερ, ας πούμε, με αξιοπρέπεια. Φαντάζομαι το χέρι σινεμά. Μπορώ όλα να τα δεχτώ, αλλά όχι ένας γέρος να δέχνει αυτό. Αυτό και τον Οκτώβριο, ρε παιδί μου, λίγο. Αυτά με βγάλανε από την ταινία. You shall not pass! Σπάει γέφυρα, γκρεμοτσακίζεται τον Balrog, αλλά τελευταία στιγμή το μαστίγιο. Brother, you fools! Και
πεθαίνει ο Γκάντα. Μαλάκα, ο Ηλάιζα Γουντ εκείνη την ώρα είναι. Νο! Βγαίνουν λοιπόν έξω, θρυνούν τα Χόμπιτ, αλλά πρέπει να φύγουν και τους λέει γρήγορα σηκωθείτε. Ωραία σκηνή εδώ με τον Μπόρομιρ. Βλέπουμε το character act του σιγά σιγά. Give them a moment, for pity's sake. Εδώ θέλω να πω το εξής. Κάτι που ίσως να μην το έχουμε καταλάβει όλοι και εγώ το κατάλαβα αρκετά μετά. Όταν πεθαίνει ο Γκάνταλφ λοιπόν, όλη η παρέα είναι συντετριμένη γιατί έχασε. Ναι. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς όμως τι σημαίνει ο θάνατος του Γκάνταλφ πέρα από τον Άραγκον και τον Λέγκολας. Εντάξει, τα Χόμπιτ θρυνούν το χαμό ενός παλιό φιλού του. Ακριβώς. Ο Άραγκον και ο Λέγκολας που ξέρουν ότι είναι ο Γκάνταλφ, για αυτούς είναι σαν να έχει πεθάνει ο Χριστός. Γι' αυτό και μετά δείχνει μόνο τον Λέγκολας να κάνει ένα θρύνο προς τον Γκάνταλφ. Ακριβώς. Ναι. Το ότι πεθαίνει ο Γκάνταλφ είναι σαν. Είναι σαν να φεύγει μια τεράστια μορφή καλής δύναμης από τη μέση γη. Από τον κόσμο, μάλλον. Ναι. Ναι, έχει αλλάξει η ισορροπία του κόσμου. Δεν όχι, έχουν μαλακά, κάτι. Δεν είχα σκεφτεί. Δεν υπάρχει αντίβαρο αυτή τη στιγμή. Όλο το βάρος του καλού πέφτει πάνω στον Άραγκον. Στην υπόλοιπη συντροφιά μας, ναι. Η συντροφιά μας λοιπόν, μείον τον μάγο, βρίσκει καταφύγιο στο δάσος του Λοθλόριεν που είναι μια άλλη πόλη των ξωτικών. Πρωτεύουσα, α πούμε. Ωραία στιγμή με τον Γκίμλι. I have the eyes of a hawk and the ears of a fox. A dwarf breathes so loud we could have shot him in the dark. Μα λέγα, ο Γκίμλι είναι comic relief χωρίς να το ξέρουμε. Στην πρώτη ταινία είναι ο καλός. Ναι. Στη δεύτερη το παρακάνουν, αλλά εδώ είναι το σώσο. Ζήτανε στην ουσία πέρασμα, αλλά εκεί ο Χάλντιρ. You bring great evil with you. Μ' αρέσει το επόμενο πλάνο που είναι ο Άραγκον στο φόντο και κυριολεκτικά το δείχνει να παζαρεύει. Ναι! Στα ξωτική σχέση, βασίλα, αλλά μαλάκα με εκθέτεις είναι καλά. Μαλάκα τώρα, τι θα τους πω, τι θα τους πω. Άσε με λίγο, άσε με λίγο. Ναι. Και εκεί λοιπόν σκάει το βασιλικό ζεύγος των ξωτικών. Ναι. Σκάει Γκαλάντριελ και φρενάρει η ταινία, μαλάκα. Ναι. Αρχίζουν οι όπερες, φωτίζονται μαλάκα, είναι όλα σε αργή κίνηση. Σούπερ εθέρια. Ολονών τα μάτια καθρεφτίζουν την κλασική τελίτσα, τα μάτια της Γκαλάντριελ καθρεφτίζουν πάρα πάρα πολύ μικρά λαμπάκια που είναι υποτίθεται τα αστέρια or something, γιατί μπήκαμε σε αυτό τον κόπο. Δεν είναι τα αστέρια, είναι το φως από το τελευταίο δέντρο στη χώρα των ξωτικών και επειδή το έχει δει, έχει μείνει αντανάκλαση στα μάτια της. Και ο Πίτερ Τζάκσον λέει: θα το βάλω. Μαλάκα, τι μεράκι. Θα το βάλω. Τι μεράκι είχε αυτή η ταινία. Ακούστε τι θα βάλω. Θα βάλω μια αντανάκλαση στα μάτια μια ηθοποιού που παίζει 5 λεπτά. Είναι μαλάκα αυτό που λέγαμε και στο Terminator. Αυτά τα extra things τα οποία δεν θα τα παρατηρούσε κανείς αν λείπανε. Αλλά τα βάλανε. Για αυτό που θα δει την ταινία 200 φορές. Μας δείχνει τους φίλους μας που ξεκουράζονται, ρε παιδί μου, χαλαρώνουν. Mm-hmm. Τσόκο Μαροκάνα. Πάλι βλέπεις το character act του Μπόρομιρ να συνεχίζεται που λέει στον Φρόντο. You carry a heavy burden, Frodo. Don't carry the weight of the dead. Φαίνεται ότι έχει δεθεί μαζί τους, τους εκπαίδευσε και πριν στην ξηφασκία. Ωραίο. Character arc continues. Και μετά έχει και μια ωραία κουβέντα με τον Aragorn, όπου εκεί φαίνεται και η διαφορά των δύο στο theme του Lord of the Rings, που είναι η ελπίδα. She said to me, even now there is hope left, but I cannot see it. It is long since we had any hope. I would see the glory of Gondor restored. If you ever seen his Aragorn. Και λέει στον Aragorn, έχεις δει την Gondor. Gondor! Πού ήταν η Γκόντορ όταν έπεσε το Westfall, Βαγγέλη? Πάλι. I've seen the White City. One day, the Tower Guard shall take up the call. The Lords of Gondor have returned. Κοινώς ήταν λίγο αντίπαλοι, αλλά πολεμήσανε μαζί και πλέον είναι ψιλοδεμένοι. Τους έδεσε η μάχη, αυτό που μας δείχνει τώρα. Και στο επόμενο πλάνο, ο Φρόντο συναντάει την Γκαλάντριελ, η οποία του λέει: αυτό είναι ο νεροχήτης της αλήθειας. Κοίτα μέσα στο νεροχήτη της αλήθειας. What will I see? Things that were. Things that are. Και κάποια πράγματα που κόπηκαν στο μοντάζι. Από την τρίτη ταινία. Μπράβο, βλέπει το deleted scenes από την κατάκτηση του Shire από το Return of the King. Και τέλος πάντων λέει: να σου πω, ρε Γκαλάντριελ, το θες. Να γυρνάει το δαχτυλίδι. Ο Φρόντο κάθε φορά που συναντάει, το θες. Ναι. Take it, Gandalf. Take it. No, Frodo. Ο Γκάνταλ, βέβαια, του είπε απλά ένα don't tempt me, Frodo. Ναι. Η Γκαλάντριελ απ' την άλλη. You would have a queen. Not dark, but beautiful and terrible as the dawn. Θα έκανε ολόκληρο θεατρική παράσταση. Yeah, that escalated quickly. Τι θα συνέβαινε. Stronger than the foundations of the earth. Και ο πρώτος είναι σε φάση, οκ, εγώ να φεύγω. Και μετά που συνέχεια την καλένδρε λέει, I will diminish and go into the west. Και ο πρώτος είναι κάτι, εγώ τα προκάλεσα όλα αυτά. What the fuck just happened? Πίσω στο Isengard μας δείχνει το στρατό του Uruk-hai, του Saruman, να είναι έτοιμος. Μιλάει εκεί πέρα με το πορτοπαλί καρό του, τον Lurtz. Ναι. Τι ωραίο όνομα. Κάνει και ωραίο exposition στο κοινό εκεί πέρα ο Saruman. Do you know how the orcs first came into being? Ότι τα orc βγήκανε μπασταρδεύοντας τα ξωτικά. Βασανίζοντας τα ξωτικά. Α, οκ, τα κάνει corrupt, ναι. Και εκείνη την ώρα το πλάνο δείχνει σε τέλειο προφή τον Lurtz και βλέπεις τα αυτιά του που είναι. Και σε κάνεις, α, wow, ok. Ναι. Και show και tell, πολύ ωραίο. Whom do you serve? Saruman.
ακολουθεί ένα μικρό έτσι μοντάζ εξοπλισμού. Λες και είμαστε ο Σβατζενέκερ στο κομμάντο, μαλάκα. Τσιγκ, τσιγκ, τσιγκ. Και φεύγουν λοιπόν οι Ουρουκχάι να τους κυνηγήσουν. Πίσω λοιπόν στο Λοθλόριεν, είναι η ώρα που η συντροφιά θα αποχωρήσει. Και οπότε η Γκαλάντριελ τους φτιάχνει λίγο. Ναι, τους δίνει εξοπλισμό, σαν το Q. Είναι ο Q, βασικά. Τους δίνει μανδύες που τους κάνουν αόρατους. Κάτι μαγικά στιλέτα στα τρία από τα Hobbit. Το φως του Ελέντιρ στον Φρόντο, που είναι κυριολεκτικά ένα αστέρι αποσταγμένο σε υγρή μορφή. Και στο Σαμ. And for you, Samwise Gamgee, Elven Rope. Του δίνει σκηνή. Με καλούμπα. Ασπάγκο. Και μας δείχνει το Σαμ που έχει ήδη παρατηρήσει ότι ο Φρόντο έχει και αρχίσει και αλλάζει. Μας κάνει προοικονομία για αυτά που θα δούμε στις δύο επόμενες ταινίες. Και έχουμε πάλι ένα ωραίο διάλογο με τον Μπόρομιρ και τον Άραγκον, που ο Μπόρομιρ τον εκλυπαρεί να πάνε στη Μίνα Στήριθ με ένα δαχτυλίδι. Αλλά ο Άραγκον, ξέροντας ότι οι άνθρωποι διαφθείρονται πολύ περισσότερο από το δαχτυλίδι, λέει να μην το πάει στη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της μέσης γης γεμάτη μεν. Και δίπλα τη Μόρντορ. Ρε φίλε, το δαχτυλίδι, αν έρθει κάποιος και το αφήσει εδώ στο τραπέζι, δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε τον καφέ μας, παιδιά. Πριν πούμε, πάμε στη Μόρντορ για να την κυβερνήσουμε σωστά αυτή τη φορά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο tempting. I will not lead the ring within 100 leagues of your city. Ωραίο frustration εκεί του Μπόρομιρ. Αρχίζει και σπάει. Φεύγουν λοιπόν οι φίλοι μας με τις βάρκες. Περνάνε μέσα από μια φύσα του Lord of the Rings. Πολύ ωραίο πλανάκι που δείχνει και την πατούσα του αγάλματος για να καταλάβεις την κλίμακα. Ναι. Την άλλη μέρα λοιπόν. Πιάνουνε ακτή. Ναι, ο Φρόντο απομακρύνεται λιγάκι, πάει για μια βόλτα. Και εκείνη την ώρα ακούμε, μετά από πολλή ώρα στην ταινία, ξανά. Τη θεματική μουσική του δαχτυλιδιού. Και σε βάση, κάποια κουτσουκέλα θα γίνει τώρα. Κάποια μαλακία. Υποσυνείδητα η ταινία στο έχει περάσει αυτό, μάλλον. Γιατί εστιάζουμε στο δαχτυλίδι. Και sure enough, πετυχαίνουμε τον Μπόρομιρ, ο οποίος μαζεύει κάτι ξύλα εκεί πέρα. Και. Spy. I ask only for the strength to defend my people. I want the strength to defend my people! Ναι! Δεν μπορώ! Πότε προσπαθεί να του πάρει το δαχτυλίδι. Φοράει το δαχτυλίδι, ο Φρόντο τον σπρώχνει. Πολύ ωραίο acting, μαλάκα, από το Σον Μπίν εκεί πέρα που πέφτει κάτω και συνέρχεται. Ναι. Λες και έκανε πέσιμο στην πρώτη του ξαδέρφη μεθυσμένος. Ναι. Είναι να ανοίξει η γη να τον καταπιεί εκείνη την ώρα. Φρόντο. Εγώ πιστεύω ότι το δαχτυλίδι όταν είναι κοντά στο Σον Μπίν τον πειράζει. Ναι, με το που έφυγε ξύπνησε. Φρόντο. Και εκεί ο Φρόντο που έχει φύγει πετυχαίνει τον Άραγκον και φοβάται ότι θα γίνει πάλι το ίδιο. Πάρα πολύ ωραίο πλάνο εκεί που κλείνει τα χέρια του Φρόντο και κάνει αυτό. Και εδώ, παιδιά, ξεκινάει μια καταιγίδα μπρόσκαρ moments. Ναι, πραγματικά. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε πάνω κάτω οι λόγοι που μπήκε αυτή την ταινία σε αυτήν την εκπομπή. Σκάνε λοιπόν οι Ουρουκχάι, ο Φρόντο τρέχει να ξεφύγει. Και εκεί έχουμε πάλι πλάνο για τις γυναίκες που είχαν αρχίσει να βαριούνται. Καπάκια όμως έχουμε πλάνο για τους άντρες. Ναι! Όπου σηκώνει το σπαθί του εδώ στη μέση. Και αρχίζει, μαλάκα, μια μαχάρα. Πώς τους πετσόκοψε έτσι. Πώς τους πετσόκοψε. Πώς τους γάμισες έτσι, Άραγκον. Μπαίνουν εκεί και ο Λέγκολας και ο Γκίμλι. Ναι. Ο Γκίμλι μπαίνει κατευθείαν με το throwing axe. Ναι, το έχει παραγγείλει αυτό. Το δέκα αυτό πουθενά. Έπαιρνε φόρα από πριν. Ο Λέγκολας, επειδή έχει ένα όρκ πολύ κοντά του, του τραβάει μία με το βέλος και μετά το βάζει στη χορδή και το ρίχνει το επόμενο που ήταν από πίσω. Κάνει και δύο σουβλάκι. Ναι. Και ο Άραγκον έχει μια ωραία στιγμή που παίρνει το κεφάλι ενός όρκ και τον κοπανάει σε μια κολόνα προς το μέρος του. Και πιο κάτω λοιπόν ο Φρόντο πετυχαίνει τον Μέρι και τον Πίπιν που του λένε Φρόντο, έλα εδώ, κρύψου μαζί μας, κρύψου μαζί μας. Και ο Φρόντο δεν κάνει τίποτα. Όχι, καθηκεί. Πολύ ωραία συνειδητοποίηση εκεί στην φάτσα του Μέρι. He's leaving. He's leaving. Και καπάκια μπρόσκαρ moment πάλι από τους δύο φίλους μας. Run, Frodo. Go. Hey! Hey you! Over here! Έχουν πολλά μπρόσκαρ moments, μαλάκα, ναι. Ο Μέρι και ο Πίπιν. Ναι. Γιατί είναι τα comic reliefs, οπότε οι στιγμές που είναι πραγματικά γενναίοι είναι ακόμα πιο. Ναι, ακριβώς. It's working! I know it's working! Run! Αλλά σκάνε όρκα από την άλλη και μπλοκάρουν, παγιδεύουν τον Μέρι και τον Πίπιν. Και εδώ έχουμε το fuck yeah moment μου. Καιρός ήταν. Όπως τους έχουν κυκλώσει, αλλάζει το πλάνο και βλέπεις τον Μπόρομιρ. Το μαλλί του Σον Μπίν ανεμίζει, μαλάκα, σε αργή κίνηση. Μουσικάρα, να πηδάει πάνω από κάτι κορμούς. Και γιατί είναι το fuck yeah moment μου? Γιατί
και στο βιβλίο και στην ταινία πιστεύεις ότι ο Σον Μπίν είναι ο κακός, ότι θέλει το δαχτυλίδι. Ότι είναι ο προδότης του γκρουπ. Είναι ο κλασικός προδότης του γκρουπ. Εδώ όμως Μιχάλη βγαίνει για να προστατέψει τα δύο Χόμπιτ. Εγώ θα πρέπει να πάει να βοηθήσει τον Άραγκορν, τον Γκίμλι, να πάει να βρει τον Φρόντο. Ακόμα και τον Φρόντο, για το συμφέρον. Ακριβώς. Όχι, πάει και βοηθάει τον Μέρι και τον Μπίπιν. Αυτούς που χρειάζονται την περισσότερη βοήθεια. Ακριβώς. Και στο λέει σε όλη την ταινία. By the blood of our people, are your lands kept safe? Our people whose faith. He looks to me to make things right, and I would do it. I ask only for the strength to defend my people. Θέλω να προστατέψω τους ανθρώπους μου. Στο λέει, κανονικά δεν πρέπει να σου κάνει έκπληξη. Αλλά το έχει χειριστεί τόσο καλά που σου κάνει. Κοίτα. Και καταλαβαίνεις ότι τόσο καιρό αυτός δενόταν μαζί τους. Ότι τους θεωρεί. Κοίτα εδώ, έχω γίνει κατόπουλο. The Horn of Gondor. Τρέχει να βοηθήσει η τριάδα Άραγκον, Γκίμλι, λέγω, μαλάκα την πλανάρα. Εκεί που τους ναι, που τους ακολουθάει η κάμερα. Κυριολεκτικά το πλάνο ξεκινάει από τον Άραγκον και τον Λέγκολας και καταλήγει στο διάολο τη μάνα που πολεμάει ακόμα ο Μπόρομιρ. Αυτό εκτός από εντυπωσιακό έχει και μια χρησιμότητα. Το είχαμε πει και στο επεισόδιο με το Face Off. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σου δείχνει όταν έχει μια σκηνή δράσης τη γεωγραφία της μάχης. Πού είναι η καλή μας, πού είναι η κακή μας, πού είναι η σύμμαχή μας, πόσο μακριά είναι, πού είναι η έξοδη. Πόσοι είναι. Οι περισσότερες σκηνές δράσης θα παρατηρήσετε ότι είναι εξής. Πιου, πιου, πιου και μετά αλλαγή πλάνου πιου, πιου, πιου. Και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πίσω από το ίδιο εμπόδιο και να πυροβολείται ρε παιδί μου. Τρεις τρελές σφαίρες πρέπει να γίνει αυτό, μαλάκα. Εδώ έχουμε όμως καλή ταινία και δεν σημαίνει αυτό. Και καθώς ο Σον Μπίν σκοτώνει ότι υπάρχει μπροστά του, πετάνε και καμιά πετρούλα τα Χόμπιτ. Βλέπει σε slow motion το Λούρτ να κατεβαίνει με το προδοτικό το τόξο. Το είδες ότι είναι κακό τόξο. Ναι, είναι κακό τόξο. Είναι evil στο design του. Και πετάει κάτι βέλη, μαλάκα. Πιο evil βέλη. Σαν ακόντια είναι, μαλάκα. Κάτι τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή που κάνει κοντινό είναι κάπου τόσο το βέλο. Μια μην βαλίστρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που τρώει το πρώτο βέλος, πέφτει κάτω, σηκώνεται. Εκεί που σηκώνεται και στο δεύτερο βέλος, μαλάκα. Γίνεται χαμός, ναι, μαλάκα. Γίνεται χαμός. Και εκεί που ο Λούρτς πάει να ρίξει το τελειωτικό kill, του πέφτει ένα Άραγκορν στο κεφάλι. Ακριβώς αυτό. Γρήγορη και τσάτρα-πάτρα η μάχη. Ναι, δεν έχει χρόνο να χάσει ο Άραγκορν. Όχι, όχι, όχι. Αλλά μ' αρέσει. Είναι πολύ βρώμικο το fight. Τέλειο. Ο Λούρτς μαλάκα του πετάει την ασπίδα και τον καρφώνει σε ένα μέτρο. Και τελευταία στιγμή φεύγει από κάπου. Ωραία, ωραία σκηνή αυτή. Μετά του πετάει το στιλέτο και το αποκρούει. Baseball μαλάκα, home run. Και μετά τσικ-τσικ-τσικ-τσικ, χλακ χέρι, χλακ τέτοιο, χλακ κεφάλι, γεια σας. Μαλάκα, ο Άραγκορν είναι τόσο cool. Για τον Άραγκορν, ο αρχηγός των Ουρουκχάι είναι απλά ένα ορκ. Ναι, αυτό βασικά. Αυτό. Ουρουκχάι τους παίρνουν και τους απαγάγουν και εξαφανίζονται. Πάει λοιπόν ο Άραγκορν να παρηγορήσει τον ετοιμό θάνατο Μπόρομιρ και εδώ, παιδιά, είναι το δικό μου fuck yeah moment. Το μεγαλύτερο μπρόσκαρ moment στην ιστορία του πρόσφατου σινεμά τουλάχιστον. I offend you all. No, Boromir. You fought bravely. You have kept your honor. And all will come to darkness. And my city to ruin. Και τι του λέει ο Άραγκον όμως. I swear to you, I will not let the White City fall. Nor our people fail. Our people. Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Όχι your people, our people. Του δίνει το σπαθί, το φέρνει εδώ στον νόμο! Και δεν έχει πέσει τρίχα καθόλου, αλλά και τα μουσια μου πρέπει να φαίνονται στην κάμερα τώρα κάπου τόσα. I would have followed you, my brother. My captain. My king. Rule of three, πάλι, escalation. Brother, captain, king. King. Με κάθε χαρακτηρισμό τον ανεβάζει. Κοιμήσου, πρίγκιπα της Γκόντορ. Πού ήταν όμως η. Εντάξει, okay, σταματάω. Οπότε η συντροφιά διαλύθηκε στην ουσία και μας δείχνει μόνο του το Φρόντο. Βάζει λοιπόν μια βάρκα στο νερό και πάει να φύγει. Και εκεί ο Σαμ, αδερφός. Έτσι. Mr. Frodo, no! I'm going to Mordor alone. Of course you are. And I'm coming with you. Ωραία που του λέει. Θα πάω στη Μόρντορ μόνος μου. Φυσικά, αλλά θα έρθω κι εγώ. Πάει να πνιγεί ο Σαμ, το σώζει τελευταία στιγμή ο Φρόντο. I made a promise, Mr. Frodo. Don't you leave him, Samwise Gamgee. Ψιλοκλέμε ναι. Εκείνη την ώρα. Μας γάμισε ο Μπόρομιρ. Εγώ δεν περίμενα να με γαμίσει και αυτό. Να κάνω μια παρένθεση, να πω κάτι για το Σαμ για να καταλάβουμε. Ο χαρακτήρας του Σαμ είναι εμπνευσμένος από τον μέσο στρατιώτη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ήμουν σίγουρος, μαλάκα. Ήμουν απόλυτα σίγουρος. Το έχει πει ο Τόλκιν. Ο Τόλκιν ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμο. Αυτός είναι ο Σαμ, μαλάκα. Είναι ο αδερφός στα χαρακόμματα. Έχω ακούσει συνεντεύξεις από βετεράνους από διάφορους πολέμους και όλοι λένε ότι δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις τι είδους σχέση είναι αυτή που έχω με τον κόσμο στα χαρακόμματα. Δεν είναι αδερφός μου. Είναι κάτι παραπάνω. Η πλάκα είναι ότι έχω
ακούσει παλέμαχους του 40 να το λένε αυτό. Έχω ακούσει Αμερικάνους από τον πόλεμο του Κόλπου και από το Βιετνάμ. Όλοι το λένε αυτό. Ναι, ναι. Το προστατεύεις με τη ζωή σου, γιατί είναι πλέον ο εαυτό σου. Ναι, κάπως έτσι. Το λογικό κομμάτι μου το καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, αλλά το... I can't even begin. Όχι, το είναι σαν να μου περιγράφει μια γυναίκα πόνο περίοδου. Δεν ναι, πρόκειται. Είναι αυτό που πρέπει να το ζήσει. Ναι, ακριβώς. Οπότε πάει ο Άραγκον και βρίσκει τον Λέγκολας και τον Γκίμλι. Ο Λέγκολας είναι ήδη γκαυλωμένος, λοιπόν, πάμε, is no longer in our hands. Και πάλι τότε μπροσκαρ moment. Δεν τα παρατάμε. The fellowship has failed. What if we hold true to each other? Θα πάμε να σώσουμε τους φίλους μας που δεν έχουν πάλι καμία σχέση με το δαχτυλίδι, αλλά fuck you, είμαστε συντροφιά πλέον. Ναι. Το κάνουμε για το fellowship. Let's handsome walk. Εκεί είσαι. Πόπο τι θα γίνει στη δεύτερη ταινία. Αυτό ακριβώς το λέω. Πόπο τι θα γίνει. Είναι μια υπόσχεση προς τα σένα. Είναι το και διάολε τις κρατάνε τις υποσχέσεις. Και η ταινία μας τελειώνει με τον Φρόντο και τον Σαμ να αντικρίζουν την Μόρντορ στην απόσταση μακριά. Fade to black και credits. Και να πούμε, by the way, στα credits. Μάλλα κάτι. Πόσο καλό. Πόσο τέλειο. Μεράκι πάλι. Τέλειο. Στο τέλος, παιδιά, των credits έχουν μια λίστα με όλα τα μέλη του επίσημου Tolkien Fan Club. Όλα. Είναι 20 λεπτά τα credits. Είναι 20 λεπτά μόνο αυτό το κομμάτι, Βαγγέλη. Είναι 40 λεπτά τα credits. Τι ξύγα, μαλάκα. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο το βλέπαν στο σινεμά και βλέπαν το όνομά τους γραμμένο. Απίστευτο. Και αυτό ήταν, παιδιά μου, το Lord of the Rings. Fellowship of the Ring. Ναι. Merry fucking Christmas. Λοιπόν, προφανώς τα έχουμε πει όλα, δεν χρειάζεται καν να ανακεφαλαιώσω. Το μόνο που θα πω εδώ, θα κάνω ένα hot take. Το hot take μου είναι το εξής, λοιπόν. Η τριλογία Lord of the Rings είναι αντικειμενικά οι καλύτερες ταινίες στην ιστορία του σινεμά. Δεν έμενε προσωπικές αγαπημένες μου, δεν και καλά. Ναι. Είναι όμως αντικειμενικότατα οι καλύτερες. Μισό λεπτό να εξηγήσω. Παίζει ο όνομα πράγμα φυτών. Ναι, αυτό πραγματικά. Λοιπόν, αν πάρεις ένα μπίνακα, ρε παιδί μου, okay, και βάλεις στην οριζόντια στήλη χαρακτηριστικά μιας ταινίας. Το story, πλοκή, εφέ, casting, μπράβο, ναι, αυτό. Acting. Κουστούμια, ρυθμός, μοντάζ, τέτοια πράγματα. Στοιχεία μιας ταινίας και στην κάθε τη στήλη βάζεις ταινίες. Αν ένα στοιχείο μιας ταινίας είναι πολύ καλό, βάζεις πράσινο, και αν είναι πολύ κάτω του μετρίου, whatever, ναι, βάζεις κόκκινο. Η στήλη που είναι το Lord of the Rings θα είναι η πιο πράσινη γενικά από όλες τις υπόλοιπες στήλες. Με αυτή την έννοια αντικειμενικά. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, ναι, okay, ο ρυθμός προφανώς επειδή είναι 3,5 ώρες ταινίες πάσχει λιγάκι, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι πράσινα, ρε παιδί μου. Ενώ όλες οι υπόλοιπες ταινίες, ας πούμε, η λίστα του Σίτλερ δεν έχει πολύ καλή δράση. Καταλαβαίνεις τι λέω, ρε παιδί μου, έτσι. Καθαρά σαν Hollywood project. Είναι το καλύτερο αντικειμενικά. Ωραία, λοιπόν. Πόσα μπρόσκαρ, Βαγγέλη, είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα τώρα. Άκου τι γίνεται. Άμα του βάλω μπρόσκαρ, κατευθείαν το συγκρίνω με άλλες ταινίες. Exactly. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με άλλες ταινίες. Ναι, και εγώ δεν θέλω να βαθμολογήσω. Mm. Δηλαδή δεν θέλω να του βάλω ούτε 10, ούτε 5, ούτε 0, επειδή όχι, δεν ταιριάζει το είδος. Είναι το Lord of the Rings. Είναι το Lord of the Rings και είναι. Είναι το Lord of the Rings. Τι βαθμολογία βάζεις στο Lord of the Rings? Βάζω Lord of the Rings. Ναι. Είναι σαν να λες ο μπλε ουρανός είναι μπλε. Δεν έχει νόημα. Αυτό. Κάνεις κύκλο. Το Lord of the Rings είναι η καλύτερη ταινία. Η καλύτερη ταινία είναι το Lord of the Rings. It's pointless. Είμαστε πολύ λίγοι για να βαθμολογήσουμε. Μπράβο, ναι. Recasting. Μια και είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, αποφασίσαμε, παιδιά, το recasting να το αφήσουμε όλο πάνω σας. Είχαμε και εμείς, παιδιά, δικούς μας, believe me. Ναι, ναι. Αλλά θέλαμε να δώσουμε όλα τα εύσημα στον Broscar Army, οπότε επιλέξαμε ένα recasting από τον καθένα σας και πλάσαμε το καλύτερο casting με ένα συνδυασμό για να ακουστείτε όσοι περισσότεροι μπορείτε. Οπότε κάτσε να πες και το σήμα. Λοιπόν, θα κάνουμε το Frodo, το Sam, τον Aragorn, τον Boromir, τον Legolas, τον Γκίμλι, τον Γκάνταλφ, την Γκαλάντριελ και τον Σάρουμαν. Ξεκινάμε με τον Γκίμλι, όπου ο νικητής είναι ο Ριμπάουντ, που διάλεξε τον Μπρένταν Γκλίσον. Ναι. Αλίμονο. Ναι. Θα μπορούσε να είναι αντίστοιχα ή ο Τζέιμς Κόσμορ, παιδί μου. Κάποιος από τον πατέρα και γιο του Μπρέιφχαρτ. Μπράβο, πολύ καλό. Να πούμε τον Μπόρομιρ μετά. Εντάξει, δεν είχαμε πολύ φοβερά στο Μπόρομιρ. Ήταν από τα πιο αδύναμα. Κέρδισε η Κατερίνα, Κάτεριν The Almost Great, με τον Μάικλ Φάσμπεντερ. Το δέχομαι. Έτσι με το μακρύ μαλάκι όπως ήταν στους 300. Η Κατερίνα επίσης βρήκε πάρα πολύ καλό Σαμ. Ο Ντάνιελ Πόρτμαν, ο οποίος έπαιζε τον. Τον Πόντρικ. Πόντρικ Πέιν, μπράβο, τον υποκόμο του Τίριον Λάνιστερ. Τέλειο, βέβαια. Αδερφός. Αδερφός, φίλε. Και όπως είναι και αδερφός ο Σαμ, μπράβο, Κατερίνα. Λέγκολας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πιστεύει ότι κέρδισε ο Τζόνι Κιου, γιατί πρότεινε τον Τόμ Χίντλστον. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε ο Χρόνης που πρότεινε το Ματ Σμιθ, μαλάκα. Όπως είναι από το House of the Dragon, πάρτον και φέρτον, απλά κάνω το λίγο πιο καλούλι. Είναι γνωστό μου νόπανο, ρε παιδί μου, όπως και όλα το σύμπαν. Για να μπορεί να μου κάνει σεξ με την ανιψιά του. Obviously. Το οποίο πραγματικά ψηφίστε στα σχόλια ποιος είναι ο καλύτερος από τους δύο Λέγκολες.
Δεν ήρθε κυριολεκτικά ισοπαλία. Έχω τον Βαγγέλη και την Άρτα εμείς εδώ πέρα να επιμένουν στον Τόμ Χίντλσον. Πώς γίνεται ισοπαλία να είναι 2-1? Τι ισοπαλία είναι αυτή? Είμαστε 2-1 δηλαδή ισοπαλία. Δεν είναι χαμπρική ισοπαλία, τώρα ξέρεις καλά. Για Γκαλάντριελ, πάλι ο Χρόνης, ο οποίος μαλάκα του σκούπισε όλους, Νικόλ Κίντμαν. Όντως. Χαιρετίσματα και τα δέοντα στη μαμά σας, πραγματικά. Τη μισούμε, αλλά για το ρόλο αυτό θα ήταν φοβερό. Αλλά είναι ο χειμώνας, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Προφανώς είχαμε αρκετά έντριζα από Game of Thrones, όπως τον Πόντρικ Μπέιν. Και το καλύτερο απ' όλα έγινε στο ρόλο του Σάρουμαν, ο Τσαρλς Ντανς, ο Τάιουιν Λάνιστερ. Μπράβο στον Τζόνι Κιου και στον πρόεδρο. Not to be confused με τον έχουμε και president και πρόεδρο, ρε μαλάκα στο βάθος. Ρε παιδιά, κάντε κάτι λίγο πριν μας γαμάτε. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Για Άραγκον έχω πάλι μία κόντρα. Έχουμε δύο φιναλίστ. Είναι εξίσου καλές δύο όψεις του νομίσματος, πραγματικά. Από τη μία, ο Γιώργ Μάικλ πρότεινε τον Καρλ Έρμπαν, τον Νέομερ. Οκ, μια χαρά, ναι. Πάρα πολύ καλό, διεκπαιρεωτικό. Απ' την άλλη, ο Ριμπάουτ σκάει με πολύ καλό, ρε φίλε, για μένα. Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Ναι, το δέχομαι. Είναι πάρα πολύ intense και δίνει και την ίδια αφοσίωση στο ρόλο το δέχομαι. Που δίνει και ο Βίγκο. Νομίζω ότι ο νικητής είναι ο Ριμπάουτ, αλλά δεν πειράζει. Honorable mention στον Γιώργ Μάικλ και τον Καρλ Έρμπαν. Μετά έχουμε τον Γκάνταλφ, όπου πάλι δυσκολεύτηκε εκεί πέρα. Προφανώς είχαμε. Είναι δύσκολο το να βρει Γκάνταλφ. Δεν είναι εύκολο αν δεν έχει σκοπό να προτείνει έναν από του τρει Ντάμπλντορ. Μα προτείνανε όλου του Ντάμπλντορ προφανώς. Αλλά ο πρόεδρας έσκασε μαλάκα στην εκπνοή και έσκασε με Alec Guinness. Ο Obi-Wan Kenobi από τα παλιά Star Wars, μέντορας κλπ. Τέλειο. Do you know Gandalf? Of course, it's me. Πώς θα ήμουν, it's me. Και τέλος ο Frodo. Είχαμε πολλά καλά entry για το Frodo. Οι τελικοί νικητές, οι δύο, είναι ο Χουρμάς που πρότεινε τον Tom Holland. Ναι, okay, obvious. Φίλε, ο Tom Holland είναι ο σύγχρονος Eliza Wood στην ουσία. Και ο άλλος σύγχρονος Eliza Wood, ο οποίος μπορεί και να μην κερδίζει καθαρά μόνο επειδή ο Tom Holland είναι Βρετανός, ο οποίος και αυτός που σου λέω δεν είναι. Ο άλλος Spider-Man. Ο Tobey Maguire, μαλάκα. Ο Mass Jackal πρότεινε τον Tobey Maguire. Λέω, α, δεν είναι Βρετανός ηθοποιός, γιατί ο Eliza Wood είναι Βρετανός ηθοποιός. Όχι. Όχι ιδιαίτερα. Αυτό. Αυτό ήταν το recasting μας. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε όλοι και όλα τα entry. Είχαμε παλιό και νέο κόσμο. Ήταν πολύ ωραίο. Entry, πραγματικά χαρήκαμε να κάνουμε εδώ πέρα. Μέχρι να βγάλουμε τους τελικούς νικητές, μας βγήκε ο πάτος. Αλλά συγχαρητήρια. Κουμπάρε. Κουμπάρε. Καλά Χριστούγεννα. Μαλάκα, επιτέλους. Από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου στο YouTube πριν από 10 και βάλε χρόνια, ονειρεύομαι να νερντουλιάσω για το Lord of the Rings σε ένα βίντεο. Και να βγει και ήρθε, μαλάκα, έγινε. Παιδιά, πραγματικά ελπίζω να χαρήκατε να βλέπετε αυτό το επεισόδιο όσο εμείς χαρήκαμε να το γράφουμε και να το γυρίζουμε. Μην ξεχνάτε τα κλασικά YouTubeística, έτσι. Like, subscribe, καμπανάκι και όλα τα σχετικά. Και μπείτε στο Patreon, for fuck's sake. Ναι, όπως βλέπετε, γίνεται σφαγή. Δύσκολο, γίνεται πανηγύρι. Πραγματικά, για να προτείνετε και εσείς recasting τα οποία θα μπαίνουν μέσα στο επεισόδιο και όλα αυτά τα προνόμια που είδατε και στο κλιπάκι. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Μάκιος. Και ήμουν ο Βαγγέλης. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Cancel Mikeyus. Stand-up comedy show. Ο Mikeyus επιστρέφει με τα πιο politically incorrect κείμενά του σε μια ξεκαρδιστική παράσταση. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την κοφτερή ματιά του Mikeyus και τίποτα φυσικά δεν μένει ασχολίαστο. Από 25 Νοεμβρίου μέχρι 12 Μαρτίου σε 19 πόλεις. Stand-up comedy show. Cancel Mikeyus.